Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα. Πόπο, μουσικά. Πόπο. Λέει Danny Boy το τραγούδι, το κάνω Johnny Boy για σήμερα. Φίλε, νιώθω ότι κάνω βράδυ. Καλησπέρα. Γιατί? Γιατί έχουμε απέναντί μας, φίλε, δηλαδή, ναι. Έχω Johnny Boy έχουμε απέναντί μας. Κλαίω, δεν υπάρχει αυτό. Τζόνι, έχω κάνει ποτέ πρωί μαζί σου εγώ. Ο Δημήτρης δεν πρέπει να έχει κάνει. Πώς. Έχει κάνει. Sorry, δεν είναι μεσημέρι. Ναι, sorry, ξέχασα. Είσαι στο σταθμό 3 χρόνια. 4 πόσο είσαι. Παντάχου παρών. Ξέχασα. Είσαι σταθμό 3-4 χρόνια. Το ξέχασα. 2,5 είσαι. 2,5. Μπράβο. Τώρα 18 Μαρτίου κλείνουν τα 3. Κλαίω. Κλαίω. Εκεί δεν κοιτάω δεξιά στο Sky, γιατί έχω εδώ το ρεπόρτερ του Πάγκου μου τα πει όλα. Δεν χρειάζεται με αστυνομίες και αυτά. Κάνανε καταγγελία η Ελλάς στα κεντρικά της Αθήνας. Αυτό δεν κατάλαβα. Από χθες το βλέπω αυτό, αλλά. Τέλος πάντων. Άστο, εντάξει. Καλημέρα, αδέρφια. Εδώ είμαστε Τρόικα. Τι Τρόικα, δηλαδή Δόικα. Όπως κάθε πρωί. Τσορμπατζόγλου είναι εδώ σε ετοιμότητα. Ασλαμής σε ετοιμότητα. Και εδώ κάπου τριγυρνάει και Χρύσανθος. Τσαλτίδης, λέμε και το όνομά του αυτόν, ναι. Λέμε και το Χρύσανθος. Εντάξει, δεν λέει ούτε Δημήτρης, είπα ούτε Μάριος, τίποτα. Είπα κατευθείαν, είπαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς ακουγόμαστε έτσι, ρε. Μια χαρά, ρε, εσύ, μια χαρά. Τζόνι Ζάτσι έχουμε σήμερα, στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς μας. Τζόνι, θα είσαι και αύριο. Όχι. Έλα, ρε, Τζόνι, σε παρακαλούμε. Όποτε μπαίνει τώρα τελευταίες 10 μέρες που αδυνάτησε, εμφανώς. Σαν τον Ρονάλντο στα φάουλ. Το ίδιο άσχημος είναι. Έχω την αίσθηση ότι θέλει να μας κάνει έρωτα. Εγώ τρομάζω, το λέω. Δεν είναι, φοβάμαι. Δεν είναι. Έλα να μας αναλύσει το πέναλτι του Πύρου Άριζε. Έλα να μας αναλύσει το πέναλτι. Την αδικία πάλι σε βάρος του Άρη. Α, έχει τέτοια. Δεν έχω ιδέα εγώ, ειλικρινά. Άκουσα χθες μέχρι τώρα. Κατάλαβα. Χέρι ανατροπή, τι ήταν, κατάλαβα. Έπεσε ο παίχτης του Χαριλάου. Η μπάλτα στην τούμπα. Όπου να είναι. Ντρέπομαι. Αυτό 1-0 έλξη. Δεν έχω πώς έλξη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. 3-0. 3-0. Γκολάρα. Κάτσε Γκολάρα. Για να μην του δώσω καμία σημασία. Χρήσα δεν παίρνει. Ούτε καν σαν να θα γελάσω και μαζί του. Ποιο γκολ είναι αυτό, το πρώτο. Το πρώτο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι έκανε. Ναι, είναι. Ναι, ναι. Πεντακάθαρο. Ποιον παίκτη μπρόχνει. Ρε φίλε. Γκάσου, δεν έχει πει ποτέ ότι ευνοήθηκα. Δεν παίζει ρόλο η άποψή σου, δεν το έχει καταλάβει. Στο έχω ξαναπεί. Είναι νεροπίστη. Ούτε ξέρει. Δεν μου λες εκεί η περιοχή Βαθύλακο. Έψαξε, μπα και προ τα εκεί. Ναι. Τι είναι η ποινή, το λέει Τσαλτίδη. Σταματάνε τα πρωταθλήματα. Δεν ανεβαίνει κανεί. Αλλά εντάξει, θα πάρει ο Αλέξη ένα τηλέφωνο. Ο Κούγιας. Κάτσε, εδώ περίμενα, είμαστε τώρα. Αυτό είναι αυτή. Δεν δείξε το, δεν το δείξε. Τώρα ρε φίλε, εδώ. Περίμενε, ναι. Φεύγει μπάλα μπροστά όπου να είναι. Συγγνώμη. Sorry. Τι βλέπεις, αυτό βλέπουμε ρε φίλε. Δεν το σπρώχνει με τα δυο χέρια. Ποια δυο χέρια. Φύγε, πήγαινε πίσω ένα καφέ ρε. Φύγε, φύγε, πάρε άδεια. Χρήσατε, sorry, ούτε ήθελα να ειλικρινά. Εγώ λέω, πες μια φορά, ναι, οκ. Άρης, είμαι, θα ευνοηθώ. Πες μια φορά αυτό. Μη μας ζαλίζεις. 3-0 κέρδισε. Αυτό είναι το 1-0 όμως. Καλά, τα κόλωσαν βάζει ο Πέλκας και τα λοιπά. Ναι. Το λέω, εκεί το λέω και το Πέλκα. Εκεί που έλεγε 2-0 και 3-0, 3-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Το λέω. Καθαρότα το πέναλτι. Την πάσα την κάνει ο Ντούνης, ε. Πεντακάθαρο. Και το εκτελεί ο Βαγγέλης, το που λένε. Όλη την Κυριακή, Τζόνι. Μια ομάδα στην πόλη, αυτό είναι το σωστό του χρόνου. Μια ομάδα, μια πόλη του χρόνου. Την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο, καμιά. Καμιά 30.000 κόσμο θα γίνει. Φόβο, τι θα γίνεται Football League, με πάω και Ηρακλή για Πόλωνα Καλαμαριά. Λέτε. Ποιο ασχολείται, θα παίζει Άρης Ολυμπιακός. Λέτε και τα 2,5 τρίτα τη πόλη ασχολούνται με το. Μόνιμοι θαμώνε τη κατηγορία. Ο ένα με το. Κάτσε, άσπρο περίμενε χώρι λίγο. Και ο άλλο με το. Το αποκλεί. Με τα άσπρα χώματα. Συγγνώμη, το αποκλεί να γίνει αυτό που λέει. Άντε, ρε, κάνε καμιά δουλειά. Αν υπάρξει δικαιοσύνη και. Άντε, κάνε καμιά δουλειά. Αν ήταν για άλλη ομάδα, το ζητούσαν. Ναι, ναι. Αυτό, κάτσε, σαν έκφραση είναι χιδέα, ε. Αν δεν κάνει καμιά δουλειά, δεν είναι για ραδιοφωνική. Αν την πει ο παδός, θα τον κόψω. Ασχοληθείτε με τα χάρια. Αν την πει η ακροατή, θα τον κόψω. 10 λεπτά προπαγάνδας, μετά θα έρθω. Ο επαγγελματίας. Συγγνώμη, αυτό δόθηκε πέναλτι, κανονικά μέτρησε 1-0. Δόθηκε πέναλτι, όμως σου λέω τώρα.
Πω, δεν υπάρχει. Η αδικημένη για να δούμε τώρα κατηγορίας. Το, να δούμε τώρα το... Εδώ είδες. Η μπάλα έχει φτάσει στην Τούμπα. Τούμπα μη λες, Νέα Ελβετία. Κάποτε γι' αυτό κυνηγήθηκε ο τέτοιος, ο Κωνσταντινέας. Για να τέτοιος τον Τωροσίδη στην Ξάνθη. Ναι. Την παρά στην Κομωτινή. Μπράβο. Έπεσε στην Ξάνθη του Ρωσίδης. Μπράβο ρε. Ναι. Ο περήφανος Μεσίνιος. Πέρασε από το φούρνο του. Ωραίο, σε πολύ ωραίο σημείο. Πάνω Καλαμάτα ψηλά. Υπάρχει. Στο ιστορικό κέντρο. Εκτός και αν είναι συγγενής. Τον έφτιαξε πάλι. Έγραφε φούρνος Κωνσταντινέα. Μεγάλα γράμματα. Περίφημος. Όχι. Με ρολά κατεβασμένα. Στο λόγο που δεν κάνω. Δεν κοροϊδεύω. Πρωί. Το θυμάμαι πολύ ήλιο, γιατί πήγα να βγάλω φωτογραφίες. Είναι μέσα σε πολύ ωραίο σημείο, μέσα στο ιστορικό κέντρο. Ρε φίλε, φούρνος και πρωί κλειστός δεν γίνεται. Ναι, άρα μόνο μία μικρή επιφύλαξη. Είχε αγώνα τότε, έπαιζε και τον έκλεισε, μην γίνει κανένα. Αν ήταν Κυριακή. Μία μικρή επιφύλαξη, αν ήταν Κυριακή. Γιατί είχε ρολά κατεβασμένα. Δεν κορδεύω τώρα, σοβαρά. Σοβαρά. Αδέρφια, κλαίω ρε. Σήμερα είναι η επέτειος. Μπορεί. Αθηναϊκός United. Μέσα ήμουνα. Αν σκαλίξει φωτογραφίες μπορεί και να φαίνομαι. Στη Λεωφόρο είναι. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ναι. Ναι. Αρχηγή Νίκος Αργάνης και Steve Bruce. Κλαίω. Κλαίω. Σιγά, μην ήταν τέτοια εποχή, ρε. Μάρτιος. Αλλά ναι, τι λέω, βλακέ, είπα. Όχι, όχι. Ήτανε, το μάτς αυτό πρέπει να είναι αρχές Σεπτέμβρη. Τι είναι. Α, έχει ρεβάνς σήμερα United. Και ναι. Μία από τις ιστορικές ρεβάνς είναι αυτή με τον Αθηναϊκό. Γι' αυτό την έχουνε. Το βάζει τώρα ελληνικό site, ρε, εσύ, τώρα. Ελληνικό site, και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Κοίταξε, πραγματικά, αν αποκλειστώ από αυτούς που έχουν βασικό και αναντικατάστατο τον Χεσούς Νάβας. Εσύ τι έχεις. Να μην Χεσούς. Εσύ τι έχεις. Εγώ έχω τη United, Δημήτρη. Τι, τη φανέλα. Αυτούς που με έπριζες και το έχεις περάσει τελείως τον Ντούκου. Καλά, χθες είχες τον Νταλκάς, το καταλαβαίνω. Και σήμερα το περάσατε, με πρίξατε, το λεωφορείο θα στήσει. Για το χέρι. 0-3, 0-4. Έρχομαι το λιγότερο, θέλω 0-3. Εννοεί, αυτά, το λεωφορείο εμφανίστηκε. Okay, εντάξει. Το λεωφορείο εμφανίστηκε στα τελευταία 15 λεπτά. Ναι, ρε φίλε. Και το χεράκι. Και η Βραζιλία του 70 στα τελευταία. Το χεράκι, τι ήταν, ακούσιο, τι ήταν. Ήτανε κολλημένο, τι ήταν. Ήτανε το χέρι, από κοντά. Ποιο είναι, του Βαλένσια, ποιο είναι τώρα. Το χέρι. Α, σε ποια φάση, μην κάνει τον Κινέζο. Πραγματικά, το χέρι, στο δεύτερο ημίχρονο. Τη σέντρα τα 25 μέτρα που άπλωσε το χέρι ο άλλο. Και κόψε την πορεία της μπάλας. Ειλικρινά θέλω να το ξαναδώ. Άντε ρε. Κόλλησα, θέλω να το ξαναδώ. Είδα το μάτς όλο. Όχι όλο. Κόλλησες και μας πουλάς τρέλα. Ξέρεις από το είδα. Μετά το 2-0. Καλά, τα έχω δει τα γκολ, εντάξει και φάσεις. Το είδα όλο με. Γι' αυτό δεν μπορείτε να μιλήσετε. Δύο λεπτά γι' αυτό, μετά το 2-0. Γιατί δεν παραδέχεστε γι' αυτό. Γι' αυτό είστε κουραστικοί. Βρε το θέμα ότι γι' αυτό είστε παιδάκια. Μια εβδομάδα με πρίξατε το λιγότερο 0-2-0-3 και ξαφνικά τώρα έχω τρία γκολ μπήκαν και τα τρία εγώ τα έβαλα. Τελευταία λεπτά τι έγινε. Ήτανε. Εκείνη η καρατιά ήταν επιθετικό φάουλ, τι ήτανε. Ποια πάλι έχει καρατιά, βρε. Ποιο κάνει καρατιά. Ούτε αυτό το είδες. Τσέκαρε το δικό μας, ρε Δημήτρη. Τσέκαρε το δικό μας. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Αυτός μηνυματικά, ε. Ποιος αυτός. Ο προηγούμενος. Τι είναι. Ο προηγούμενος μηνυματικά, συνέχεια. Εμείς. Έστειλε μήνυμα. Όχι. Ο Τουρσουνίδης στον Α. Μπορεί ο καθένας να στέλνει. Ο Τουρσουνίδης αν ήταν από τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Περούκα, ξεκάθαρα. Όχι. Περούκα. Πυκνό μαλλί είχε ο άνθρωπος. Περούκα, όχι, περούκα. Τζόνι, αυτό είναι περούκα. Περούκα είναι, ρε. Όχι, ρε. Έχει μαλλί ο άνθρωπος πολύ περιμένει. Γνωστός είναι. Έχει πολύ γνωστό πρακτορείο. Ποιος. Να μην πούμε. Αμάν δεν το είδα, δεν πάω να το δω. Πάμε στους ειδικούς μας χορηγούς όμως. Και να δώσουμε και δώρο γυαλιά ηλίου. Άντε, να δώσουμε να βάλουμε κανένα κουίζ. Εγώ θέλω γυαλιά ηλίου. Πηγαίνει και πάρε. Να χαλάσανε, δες. Ή Παύλου Μελά 11. Αυτά ωραία. Που βλέπουνε. Ρε, σε πιστεύω. Χαλάσανε. Ναι. Ωραία. Ένα πού ζευγάρι. Να πάω, πού να πάω. Θα πας. Εσύ σε βολεύει η Ευκαρπία. Νέα Ευκαρπία. Πιο κεντρικά. Για Opticon Express. Στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια απέναντι. Εκεί απέναντι. Κάτω χαμηλά είναι. Ναι, βρε. Όπως είναι τα δικαστήρια. Απέναντι αριστερά, κάτω χαμηλά. Διαγώνια απέναντι. Ωραίο μαγαζί. Ναι. Στην ουσία βλέπει όλο το σταυροδρόμι. Ναι, εκείνο το Opticon Express. Και το άλλο είναι Παύλου Μελά 11. Όπου θες, όπου σε βολεύει. Κανόνισε. Πάνε και πες, κέρδισα στον διαγωνισμό του στην εκπομπή του Ασλαμά. Θέλω ζευγάρι για όχι, θα πάω να δω, να πάω να αγοράσω. Τι κουίζ έβαλε. Εντάξει, θα σε κάνει και κούτρα, στο λέω εγώ ο άνθρωπος, ο Αντώνης. Εντάξει, εσένα, δεν είναι. Στο λέω. Και τώρα να πάρει τρία ζευγάρια, α σε κάνει και τα τρία κούτρα, ρε φίλε. Αυτό θα σου πω. Οπότε δίνουμε σήμερα χωρίς κουίζ. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή επιλογή σου, ό,τι θες εσύ, ένα ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίηση. Με σκελετό τιτάνιουμ. Να δω πότε θα πάω εγώ να πάρω, γιατί τιτάνιο δεν μας άει τίποτα, έτσι. Απλά δηλώνεις ονοματεπώνυμο στη Μαριλίζ. 23-10-287-888. 23-10-287-888.
2-87-8-8-8. Τράβαλα Λίλ με ποιον, Μοπελιέ. Η Λίλ νομίζω πέφτει. Και κάνανε ντου, μπήκανε μέσα. Και Έλα, είσαι που ξέρει γαλλικά, ρε. Μίλησε στου οπαδού τη. Αν το κάνει ποτέ αυτό, ο Πάκου πάρει με τηλέφωνο. Ναι. Να μείνει ο Πάκου στου οπαδού του. Πάρει με τηλέφωνο αυτό. Ο Νενμάγα de la Pacelle de Luz. Έτσι, κάτι τέτοιο λέγε. Η Λίλ μείνει στου οπαδού. Εσύ δεν μπήκανε 5, 10, 20, 50. Καλά, ναι, μπαίνει από ό,τι βλέπω εδώ, ναι. Και παππούδε και γιαγιάδε μπαίνουν κανονικά. Τι ήθελε αυτό, έλεξε. Ήθελε μόνο νίκη. Να υποθέσω. Πέφτει, είναι στα δύσκολα. Αυτή και το Αμβούργο είναι σε μια φάση. Το Αμβούργο πέφτει κυνηγητό. Που δεν έχει πέσει ποτέ. Ποτέ. Πώς το βλέπεις τον Κυριάκο? Τον Κυριάκο? Παλικάρι, ψηλό, γεροδεμένο. Παοξάκι. Πώς τον βλέπεις? Ποιον βλέπεις? Εκείνος ο του Παναθηναϊκού. Ποιον λες εσύ, δεν κατάλαβα. Τον Κυριάκο. Όχι το Μητσοτάκη, ρε. Κυριάκο Παπαδόπουλο. Α, Κυριάκο Παπαδόπουλο, ποιος είναι, βρε? Διεθνής ποδοσφαιριστής Αμβούργο. Α, ο Κυριάκο Αμβούργο. Μα κοιτά την οθόνη και μου λες πώς βλέπεις και ψάχνουν αυτό. Για Αμβούργο λέγαμε. Νόμιζα ο Κυριάκος, Κυριάκος του ΠΑΟΚ. Ο τέτοιος. Ο Ναλιτζής. Ο Σωσίας του Ναλιτζή. Sorry. Εντάξει. Παιδιά, τηλεφωνικά έτσι για τα γυαλιά. Υπερσβιοποίηση ή γυαλιά ηλίου. 2310-287-38. Ονοματεπώνυμο. Καλημέρα, Μαριλής. Μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά. Αυτό. 12 παρά 1 λεπτό θα βγάλουμε τον νικητή. Έχουμε ξεπαρθενιαστεί SMS-ικά. Από το φίλο μας τον Θωμά. Από τον, γεια, Στωμά. Από τον 887 οπαδό του Άρεος. Καλημέρα σας. Αφού θέλετε εξυγίανση εκεί στην Αγία Βαρβάρα, πάρτε τους βοηθούς διαιτητών της Β' Εθνικής. Αυτοί τα βλέπουν όλα τα offside. Όχι επιλεκτικά. Είχε και offside θες τον τύπο στον Άρκα περίεργο, γι' αυτό το λέει. Δεν ξέρω. Όχι. Άρα ημίχρονο 0-0 χθες, έτσι. Εγώ κάπου μέχρι το 30 άκουγα. Μιλάνε για offside και ο Πάοκ έχει χάσει πρωτάθλημα από το offside τώρα. Μιλάνε για offside. Δεν μου λέει, πρέπει τώρα να αρχίσουμε να βάζουμε και άλλες θεματικές, και ποδόσφαιρο άλλο, ξένο και ελληνικό, άλλα πράγματα. Γιατί δεν θα γίνει τίποτα. Τώρα είσαι και εσύ σε δύσκολη θέση. Εγώ θέλω να ξαναγλιτώσω εσένα από τη δύσκολη θέση. Έτσι. Α, ο Σπάθας σφυρίζει, λέει εδώ. Υπάρχει ο Σπάθας και σφυρίζει ακόμα στην Έψη. Α, Έψη Πειραιά. Κλαίω. Αύριο τελικός εδώ πέρα, στην Τούμπα. Ναι, Έψη μη. Για να κάνει να δει μάτι στην Τούμπα, κάνα εξάμηνο. Πήγαινε να χορτάσει λίγο μπάλα. Στείλει και την Πούντου. Μπορώ να πάω κι εγώ. ΑΟ Καρδίας, ΠΑΟ Κουφαλίων. Πάλι ΠΑΟ. Ναι, πάω κουφαλίο. Άντε, μια πεντάρα χιλιάδες κόσμο θα έχει. Παιδιά, πάτε αύριο να στηρίξετε. Καλά δεν λέω. Η μία είναι η ΑΟ Καρδίας, η οποία έβγαλε και πολύ ωραία συλλεκτική φανέλα του τελικού. Η ΑΟ Καρδίας τι φορέ, πράσινα. Ψήνομαι να πάρω, νομίζω πράσινα. Κιτρινόμαυρα κουφάλια. Ναι, ναι, ναι. Πάω κουφαλίο με κιτρινόμαυρα, ρε φίλε. Κιτρινόμαυρα κουφάλια είπα εγώ. Από παλιά. Έχει, γεμάτο τα κουφάλια. Αριανούς. Καλά, εκεί δεν είσαι βαθύλακο. Είσαι. Εννοείται στην ευρύτερη περιοχή τα δίπλα. Πόσο είναι κουφάλια βαθύλακο? Πόσο είναι, α πούμε, να το κάνει. Με τα πόδια είναι μισή ώρα. 40 λεπτά. Καλά, εντάξει, ναι, ωραία. Έλα, έλα, ρε καραγέλα, φύγε από εδώ πέρα. Να πάμε στο διάλειμμα. Ο διώχνει τον παραγωγό. Είσαι αλήθεια. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 10, πρώτη ώρα με Κταίο. Car Control 10200. Τηλεφωνείτε, κλείνετε ραντεβού και σήμερα μέχρι τις 8 και αύριο και μεθαύριο, το Σάββατο 8 με 4. Προέκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύοσμο. Και Μάσιμα, τι θες να φας σήμερα? Σήμερα. Θες, ρε φίλε, ένα μπέργκερ? Θέλω γύρω. Σίζαρς μπέργκερ. Σήμερα δεν ξέρω, θέλω γύρω. Θα πάω στο Μάσιμα στην Κομνηνών για γύρω. Στην Καμαριά. Α, γύρω. Έχω να φάω γύρω. Χοιρινό ή κοτόπουλο? Ή μίξ. Κοτόπουλο ούτε δώρο. Κοτόπουλο και μίξ και ρίξ, ούτε Graham Rix Arsenal, παικταράς. Μόνο ούτε, χοιρινό. Μόνο χοιρινό. Όταν, τίποτα σε κοτόπουλο. Κοτόπουλο, φιλέτο, τέτοια ναι. Μέσα σε σάντο αυτά και σουβλάκι, κοτόπουλο και τέτοια, ούτε δώρο. Με κρέπα, με πίτα, με ψωμάκι, με πίτα, λαβάς, τι θέλεις? Πίτα, λαβάς. Ωραία. Πού θα πας, είπες? Πίτα, λαβάς, στην Κομνηνών, στην Καλαμαριά. Γράψε τηλέφωνο 23 10. Αριθμό πες. Κομνηνών 61. Ωραία. Τηλέφωνο δώσε τώρα. 23 10 45 21 22. Ωραία. Και 69 86 31 31 62. Τους ύμνους που τους κάνουμε, αν δεν το κάνουν κούτρα σήμερα, θα γίνουν επεισόδια στην Καλαμαριά. Θα τιμωρηθεί και ο Απόλλωνας. Λοιπόν, λίγο μετά. Σε ρίκα είναι ο Απόλλωνας. Λίγο μετά τις 10.30 πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο. Για την Τρόικα εδώ στον Λίμπερο. Πάμε μαζί μέχρι τις 12. Και επειδή δεν ενημερώνει κανείς την Ηρακλή, έξω από τον Γιώργο Ματζούκη που μας ενημερώνει, θα διαβάσουμε την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου Ηρακλής 908
Αναφέρει ανακοίνωση στη χθεσινή του συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή, μεταξύ των άλλων επίσης σοβαρών θεμάτων. Ασχοληθήκαμε και με το παιχνίδι στο Παλαιοχώρι. Όλο το ΔΣ θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει τον φίλαθλο του κόσμου του Ηρακλή, που παρά τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν από όλες τις αρχές, ήρθε στο γήπεδο και με κόσμιο τρόπο συμπαραστάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, χωρίς να προκαλέσει το παραμικρό που θα μπορούσε να δώσει λαβή για δυσμενή σχόλια και με δεδομένη τη σπουδαίωση του παιχνιδιού αυτού συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά. Άλλωστε, αυτό αναγνωρίστηκε και από τους παράγοντες του αγώνα, διαιτητή, παρατηρητή και κυρίως από την αστυνομία, που απέδωσε και συγχαρητήρια για την εν γέννη στάση του κόσμου που βρέθηκε εκεί. Πλέον και λόγω της κρισιμότητας των εναπομείναντων παιχνιδιών, η διοίκηση καλεί όλο τον κόσμο του Ηρακλή στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΠΕ Λαγκαδά, μιας και τα πάντα βρίσκονται πλέον στα δικά μας χέρια. Έτσι. Αναφέρει το ΔΣ, το Συμβούλιο του Ηρακλή. Μας ενημέρωσε ο Γιώργος Μαντζούκης, γιατί δεν μας ενημερώνει κανένας άλλος. Ναι. Τρία παιχνίδια για τον Ηρακλή, δύο για τον Άρη Παλαιοχωρίου. Πέθανε. Έφυγε το μάθα το πρωί. Ο Χρήστος Σημαρδάνης, λατρεμένος. Λατρεμένος, αγαπημένος Χρήστος Σημαρδάνης. Σε ηλικία μόλις 60 ετών. Τα ίδια, τα γνωστά. Κακιά αρρώστια. Υποπτεύομαι, ναι, έχω τύπει από τον Σημαρδάνη πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχω μιλήσει μαζί του αρκετές φορές. Και Θεσσαλονίκη και. Η πιο χαρακτηριστική φωνή. Από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές τηλεόρασης. Μπράβο. Φωνάρα. Ναι, φωνάρα. Φωνάρα και πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Εδώ σαν εκπομπή έχουμε δώσει μόνο σαν τρόικα τουλάχιστον δύο φορές, ίσως και τρεις, για παραστάσεις με τον Χρήστο Σημαρδάνη. Και παλιότερα με τον Παναγιώτη και μόνος μου και με τον Άκη Σαχιστλόγλου που κάναμε μία σεζόν και εκεί τι έχουμε δώσει. Στο Μελίνα Μερκούρι, στο Αριστοτέλειον, στο Αυλαία. Εντάξει. Καλό ταξίδι στον Χρήστο Σημαρδάνη. Θα το θυμόμαστε πάντα. Η φωνή του θα μας ακολουθεί, αν μη τι άλλο, και όχι μόνο η φωνή του. Και... κάποια. Η φωνή που χαρακτήρισε και το Μέγκα, έτσι. Το Μέγκα ήταν ναι, επί 20 ετία με σποτάκι. Και πόσα, δύο διαφορετικά τηλεπαιχνίδια, πόσα παρουσίαζε. Σύρελ αυτά και τα λοιπά. Ναι. 807 γράφει, γνωρίζετε, απευθύνεται σε μένα, αν υπάρχει τρόπος να συμμετέχει ο ΠΑΟΚ σε άλλη Ευρωπαϊκή Λίγκα. Κύριε Τσορμπατζόγλου, δεν μπορώ να καταλάβω αν είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ ή οπαδός άλλης ομάδας, αν υπάρχει ηρωνία 807. Ξεκινάς με κύριε Τσορμπατζόγλου. Ο 164, μια πατρίδα, δύο χώρες, φτάνει πια, μας ρούφηξες ότι αίμα μας είχε απομείνει. Βρικόλακα. Δημήτρη, πώς πάει, περίμενε. Ναι, ναι. Λέει, μία πατρίδα, είναι ο λατρεμένος 164, ΠΑΟΞής, έτσι. Θα το σχολιάσει αργότερα και ο Χρήσανθος. Μία πατρίδα, δύο χώρες. Φτάνει πια. Μας ρούφηξες ό,τι αίμα μας είχε απομείνει. Βρει ΠΟΚ. Κόλακα. Θεωρεί κόλακα το πρώην ΠΟΚ, το επάρατο ΠΟΚ που πάντα κατέτρεχε το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας. Ιβάν, εμείς είμαστε η δύναμή σου και είμαστε μαζί σου. Αυτό έτσι διαβάζεται. Και τώρα το μήνυμα, ένα από τα μηνύματα της δεκαετίας του 592. Θέλατε τα χρώματά μας. Θέλετε το Καφτατζόγλιο. Θέλετε μία πόλη, μία ομάδα. Δεν θα μας πάρετε και τον γκάγκστερ. Ποιος είναι ο γκάγκστερ? Λέει ο 52. Ο Γκάλης είναι ο γκάγκστερ. Αυτά είναι. Α, τον Γκάλη εννοεί. Sorry. Τζόνι, δεν γελάσετε εδώ πέρα. Ενιγματικό το πρωί. Λοιπόν... γίνεται χαμός έξω με τα γυαλιά. Καμία, όταν δίνουμε για, με SMS είναι, γυαλιά, ναι. Είναι μάρτιος. Ναι, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή ζευγάρι γυαλιά πρεσβειοποίηση με σκελετό τιτάνιο από τα Opticon Express. Έτσι. Τα Opticon Express τρία μαγαζά ζωή να έχουν. Ένα δυτικά στη New Ευκάρπια και τα άλλα δύο στο κέντρο. Το ένα πέντε νέα δικαστήρια και το άλλο Παύλου Μελά 11 πιο downtown. Το πόσο είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. 23-10, 2-8 και 3-8. Μαζί σου για ένα μεγάλο ΠΑΟΚ. Το είπε ο κύριος Κατσαρής. Ο Κατσαρής δεν έχει να εμφανιστεί δηλαδή, συγγνώμη, πάρα πολύ καιρό. Με τα 700 χιλιάρικα που παίρνει, θα του έλεγε χώρια σου. Λίγα είναι. Τι είναι. Ποια παίρνει, βρε, ποια παίρνει. Μιλάει ο Κατσαρής το... για να παίρνει. Δεν παίρνει ο. Λίγα ο είναι. Από το... σε σχέση με τα δικαιώματα που έχει. Τι είναι. Λίγα είναι. Τα δικαιώματα που παραχωρεί στην ΠΑΕ. Κανονικά είναι πολλά παραπάνω. Λες και παίρνει. Άμα σου τραγουδήσει ο Σαβίδης, άμα του τραγουδήσει ο Σαβίδης του Κατσαρή. Θα σου φύγω, στο είχα πει, θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Θα σου πω εγώ τι θα κάνει ο Κατσαρής, ο κάθε Κατσαρής. Θα λέει μετά ο Σαββίδης στον Κατσαρή. Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Συ δεν είσαι που γέλαγες χθες. Σταμάτησε κεφάλτσος, σταμάτανε. Μια χαρά είμαι.
Ιβάν, κάποτε είχε πει ότι τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι χρέη σου. Σήμερα να ξέρει ότι τα λάθη σου είναι και δικά μας λάθη. Ωραία. Όπως πλήρωσε τα χρέη, ένα στα πέντε δηλαδή, θα πληρώσει και τα λάθη του. Πλήρωσε τα χρέη. Ναι, 10 τα 50. Κανονικότατα. Όχι, κανονικότατα. Δεν μπήκε σε κανένα άθρο να του χαριστεί το συνολικό ποσό. Στον Άρη χαρίστηκε. Μπήκε στον μπάσκετ το ΠΑΟΚ όμως, το 99. Στον Άρη χαρίστηκαν, Μάρη, πρόσεξε να δεις η προπαγάνδα τι είναι. Ο Άρης γλίτωσε λοιπόν από το δημόσιο 4,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τα έχω ακούσει αυτά, το ξέρεις να τα ακούω. Ο ΠΑΟΚ γλίτωσε με τη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ 40 εκατομμύρια. Ο Άρης είναι ευνοημένος. Πλήρωσε 11,5 μπραφ. Από τα 50. Όποιος άλλος πληρώσει, με βάση νόμο του κράτους, που αφορά για όλους τους Έλληνες. Πάει πλήρως το 1/5 και πέσει βγήκε το κράτος. Νόμιμα. Νόμιμα. Νόμιμα είχε και το πιστόλι. 11,5. Το πιστόλι νόμο το είχε. Ο Βαγγέλης Γραμμένος μίλησε. Γιατί είχε πιει το αμύλιτο νερό. Και είπε θα πάρουμε μέτρα. Τι μέτρα ακριβώς θα πέρα θα πάρεις, Ευαγγέλη. Γιατί εδώ τώρα δεν είναι να το ρίξετε στους κακούς οπαδούς. Ο Κώστας Καραμαλής του ποδοσφαίρου, ο Γραμμένος. Δεν είναι να το ρίχνετε στους κακούς οπαδούς. Πρέπει να αλλάξει ο βασιλιάς της σιωπής, όχι της σκόνης. Ο πειθαρχικός κώδικας πρέπει να αλλάξει. Άμα αλλάξει, δεν θα μπουκάρει μέσα ο Ιβάν. Γι' αυτό που έκανε θα τιμωρηθεί. Με κάνα πρόστιμο, φαντάζομαι. Τώρα μην φάει και η ομάδα, μην τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν φταίει τίποτα. Θα έχει την αγωνία σου. Καμία αγωνία δεν θα έχω, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα τιμωρηθεί. Ναι. Δεν περνάει αυτό. Δεν θα έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε μία η ώρα. Το ξημερώματα δίνει δικαιώματα. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Με τη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον θα δούμε. Σχεδόν έβαλε τα κλάματα στην απολογία του για το φτύσιμο Κάραγκερ. Γιατί είναι μεγάλο. Τζέιμι Κάραγκερ. Ωραίος άντρας είναι ο Τζέιμι. Αρέσει. Ωραίος. Τι έκανε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν ξεφωνίζατε όταν η ΑΕΚ έκανε έτοιμα για την διακοπή. Φυσικά. Τώρα γιατί. Τι γιατί, τι έγινε. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Εσύ δεν είσαι υπέρ. Ούτε με ενδιαφέρει. Υπέρ και κατά. Ό,τι θέλω να σας κάνουμε. Ναι. FM γράφεται και ενώ αφήνεται μηνύματα στο 545-26 σε αναμονή του Σαββίδη, γιατί στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τρέξει τίποτα άλλο. Αν δεν πάρει θέση και αν δεν μιλήσει για ό,τι συνέβη. Εξαφανισμένος γιατί είναι, παιδιά, είναι νομικό το θέμα. Έπρεπε να περάσει το 24ο του αυτοφόρου. Πάει, πέρασε. Πρώτα απ' όλα. Πέρασε. Κάποια στιγμή αναμένεται να στείλει ένα μήνυμα. Αυτός εδώ τώρα έφτυσε και την κόρη και το μικρό το κοριτσάκι. Δεν ξέρω. Ήταν δίπλα το μην κοριτσάκι. Μην μπερδεύεις τα θέματα. Ναι, ο Τζέιμι Κάραχερ. Να πούμε ότι έχουμε αποστολή στην Τουρκία για τον αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με την Καρσίγιακα. Ο Νίκος Μοσχοβίτης ακολουθεί την αποστολή του ΠΑΟΚ. Θα έχει φτάσει σε λίγο, φτάνει η Κωνσταντινούπολη. Και αργότερα θα τον καλέσουμε για να μας ενημερώσει. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ που παίζει αύριο στη Σμύρνη. Τι ώρα? Καλή ερώτηση. Ωραία. Επειδή προχθές έλεγες για παρέτηση του Σπανού κτλ. Όχι, εσύ διάβαζες δημοσίευμα. Χθες μίλησε ο προπονητής, είπε επειδή γράφτηκε κάπου κάτι, όχι μόνο ήταν παραφρασμένο, αλλά ούτε αληθινό. Καλά, εντάξει, το διάβασε, δεν είναι. Μπήκα στα ποτήρια και είπα: αν είναι σε μια άσχημη που θα γίνει να σκοτωθούμε μεταξύ μας, να σακωθούμε και να χάσουμε την Ομόνοια, είναι προτιμότερο να πάω σπίτι μου και πείτε μου να το ξέρω. Ενώ γράφτηκε, παρετήθηκε στα ποτήρια ο προπονητής. Καρσίγιακα ΠΑΟΚ αύριο στις 7. Κυνηγά ανατροπή των. Έχασε 6 πόντους εδώ, ίδια ώρα έχουμε με Τουρκία. Κέρδισε 6 πόντους. Κέρδισε 6 πόντους, συγγνώμη. Κέρδισε 6 πόντους. Μετά από 7 ώρα. Ελλάδος, μάλιστα. Ωραία. Άρα αύριο η ώρα για μπλε δεν θα γίνει. Έπαμε μια χαρά ο Ματζούκης. Έκανε 2 ώρες χθες. Επανέρχεται ο οπαδός του Άρη, ο 887, σε δαιμονιώδη φόρμα και φυσικά με αυτά που γίνονται τελευταία. Τα είδες. Είναι. Πού, στο Χαριλάου. Νεροπίστολα, φυσικά. Στο Χαριλάου. Με όλα αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ είναι βούτυρο σε ψωμί του, θα έλεγα. Και μάλιστα βούτυρο κερκύρα, το οποίο λατρεύω. Χάνει η ομάδα της Τούμπας στο πρωτάθλημα για ένα offside. Το ότι πήρε κύπελο offside και διεκδικεί το πρωτάθλημα με μερικά goal offside, μόνο υπέρ του, ούτε λόγος. Στο κύπελο έγινε πέναλτι. Και στο πρωτάθλημα όλοι έχουν ευνοηθεί και έχετε μείνει μόνο στα 2 offside του ΠΑΟΚ. Και όχι στο ότι στο πιο σημαντικό παιχνίδι δείχνει σέντρα, το μετανιώνει, τα ακυρώνει και μετά λέει ότι το μέτρησα. Η προπαγάνδα που λέει και ο συνάδελφος. Τι να κάνω. Και ο Κομίνης λέει: φοβάμαι, είναι έγκυος η γυναίκα μου, φοβάμαι και τη ζωή μου. Τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος. Ναι, σοβαρός. Τι σοβαρός. Ναι, σοβαρός. Έγραψε ο Αθεόφοβος ότι ήθελα να μετρήσω τον γκολ, αλλά μπήκε ο Σαββίδης στο γήπεδο. Τόλμησε να γράψει το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Δημήτρη, η άποψή μου για τον Κομίνη είναι γνωστή. Τον θεωρώ έναν
κακό διαιτητή. Έναν διαιτητή ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε γιατί σφύριζε έτσι όπως έπρεπε να σφυρίζει. Δεν όπως και πολλοί άλλοι. Είναι αυτό, ο η άποψή μου. Η, άποψή μου η δική σου άποψη είναι ότι όλοι είναι στραβοί και ανάποδοι. Άμα δεν ξεχωρίζεις ποιος είναι καλός, ποιος είναι ανίκανος και ποιος είναι ύποπτος, δεν μετράει η άποψή σου. Σωστά, έχετε δίκιο. Θα ξεχωρίσεις. Επί ένα χρόνο μας λέγατε ότι ο Αρετόπουλος άλλαξε και είναι καλός επειδή σας σφύριξε πέναλτι έξω από την περιοχή με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μόλις δεν σφύριξε πέναλτι τον Παναθηναϊκό. Μόλις έστειλε. Στα χρόνια που άλλαξε η ΕΠΟ. Μόλις έστειλε την συμπληρωματική, ξαναέγινε, ξαναβγάλατε τη φωτογραφία του με το κασκόλ του Ολυμπιακού. Με το κασκόλ του Ολυμπιακού να έπαιξε ο Αρετόπουλος. Τα και όταν έπαιξε Άρης Ολυμπιακός και έδωσε το μούφα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά τότε κανένα στη Θεσσαλονίκη δεν τον έβγαλε με το κασκόλ εκτός από έναν, εμένα δηλαδή. Βέβαια, εσύ εννοείται. Εσύ τα έλεγες. Εγώ και τα έλεγα και στα δικαστήρια έχω πάει γιατί μου κάναν μήνυση αυτή με τα γαβρό κασκόλ. Μεγάλη και τιμή. Πολλά άλλα. Είναι τιμή, ναι. Είναι τιμή. Διότι έγραψα ένα πραγματικό γεγονός και με έστειλαν και με έτρεχαν στα δικαστήρια. Είναι. Α, για τον Ολυμπιακό μου, δεν λέγανε άλλοι πάντως. Για τον Ολυμπιακό στα δικαστήρια δεν πήγατε. Εσείς εγώ πήγα. Ναι, ναι. Άρα μη μου λέτε. Μόνο εσύ. Όχι, δεν είπα μόνο εγώ. Είπα, δεν πήγατε εσείς, πήγα εγώ. Λόγω ώρας που έγινε. Ναι. Τι. Τι το. 48 λεπτό αυτόφρο λόγω ώρας που έγινε. Εγώ έχω μια πληροφορία ότι ο Ιβάν πήγε κανονικά εκεί, παρουσιάστηκε και έφυγε. Να ξέρεις. Για να το λες δεν ξέρω αν είναι, αν δεν την έχω επιβεβαιώσει. Σου τη σημειώνω. Είναι αξιόπιστη η πηγή σου ή... Η πηγή είναι αξιόπιστη, ναι. Ναι. Η πηγή είναι αξιόπιστη. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν μπορώ να το διασταυρώσω και από την άλλη πλευρά, δεν έχω πρόσβαση. Πήγα χθες να κλείσω ένα δωμάτιο στο Μακεδονία Παλάς, μου είπανε δεν μπορείς. Πιστεύω ότι αν πάει ο Τσαλτίδης στο Μακεδονία Παλάς, θα φάει κάτι κλωτσίδια. Δεν νομίζω, γιατί η μισή μέσα είναι αριανάκια. Για να μην τρελαθώ. Αλήθεια είναι. Έχει χαζέψει. Μιλάει, τραγουδάει, έχει. Και το χαμό, η παιδιά. Έχω να δω τόσο χαμογελαστό Τσαλτίδη. Καλά, συγγνώμη, δεν είναι ώρα στο Τζόνι, δεν μου λέγανε. Ήταν... Συγγνώμη, ρε φίλε, επί ένα χρόνο ακούω τους φίλους και τους φίλους μου, τους δικούς μου. Ναι. Τους κολλητούς μου, όλους αυτούς που είναι φίλοι μου και είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Να μου λένε. Νταμπλούχος. Τα παιδιά σου θα γίνουν ΠΑΟΚ γιατί θα πάρω το πρωτάθλημα και τώρα κτλ. Και μπροστά στα μούτρα θα το πανηγυρίζω. Όπα, παιδιά, συγγνώμη. Λίγο συγκλονιστική στιγμή, η Ελένη Μπούντου, η οποία από το βράδυ της Κυριακής είναι σαν συννεφιασμένη χρονιά. Συννεφιασμένη. Και δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι. Γιατί και είναι και μες στα μαύρα. Ίσα ίσα, σήμερα είναι πολύ όμορφη. Τρεις μέρες άλλουστη. Έχει γαλινέψει το πρόσωπό της σήμερα, δέστηνα. Σήμερα είναι όμορφη. Εμένα πιο πολύ με φτιάχνει έτσι. Τι ηρεμία. Ξέρω, βρε. Δες τη ηρεμία. Βρε, πιο πολύ με φτιάχνει έτσι η Μπούντου. Εσένα σε φτιάχνει και ο Γκάλαχερ, οπότε δεν είσαι μετάζικης. Τζέιμι Κάραχερ, ωραίο παιδί. Ελένη, κάτι να πει Ελένη. Έλα μέσα. Έλα μέσα, έλα μέσα. Η Ελένη, όχι, εγώ τη βλέπω, έχει πονέσει από χθες η καρδιά μου. Συγγνώμη, αν περάσεις αύριο, πότε ξαναπαίζεις Ευρώπη? Γιατί ο Εσάκη το όρισε την άλλη Τετάρτη το μάτς. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Έλα, Ελένη. Μήπως θα γίνει καμιά. Παιδιά, τώρα το είδα. Τι καλέ. Συγγνώμη, πόσα κιλά έχασες? Αρκετά. Και το βλέπω και πάνω. Έχεις γίνει, κατέβηκες δύο νούμερα. Έλα εδώ, μίλα το, τι θες, πες. Τρεις μέρες άλλους τη ρε. Α, είσαι βλέπω λίγο. Εντάξει, μύρισε, μύρισε τα μαλλιά της, τα μαλλιά της, θα καταλάβουμε. Μύρισε. Δεν έχω, άστερ. Μύρισε τα μαλλιά. Όχι, μυροκοπάνε. Μυροκοπάνε. Τιμωτέ είναι. Τιμωτέ αυτό που έκανε. Δεν κάνει διαφήμιση. Ναι. Ελένη, δεν σε θυμάμαι ποτέ έτσι. Έτσι σκυθροπή, μουντή. Στα μαύρα. Ειλικρινά, δεν σε θυμάμαι. Σε ξέρω πόσο, 8 χρόνια, 9, το κάπου εκεί. Όχι, ρε. Πού είναι το κοριτσάκι που γνώρισα χαρούμενος καφτατζόγλιο να γράφει για αγώνες του Ηρακλή? Σαν λουλούδι αφισμένο ήσουν του Μάη. Και σε κάνανε στον Μπάουκ, εσύ πώς ειλικρινά. Πώς σε κάνανε ειλικρινά. Πώς σε κάνανε έτσι. Οι λέξεις χαρούμενο καφτατζόγλιο και Ηρακλής δεν συναντιούνται. Να παρέμβει Γιώργος ο Ματζούκης να το επιβεβαιώσει. Εγώ θυμάμαι την Ελένη με στην καλή χαρά, σαν λουλούδι του Μάη ανθισμένο στο καφτατζόγλιο, με Ηρακλή στη Γάμα Εθνική και τώρα τη βλέπω. Ποια χρονιά ήταν στην Εθνική Ηρακλής? Ε? Πριν 7 χρόνια. Και άλλο. Είναι η χρονιά ή στη Δέλτα ήμασταν. Στη Δέλτα είναι. Στη Δέλτα που χάνουμε. Τα έχεις μπερδέψει. Με Ασυλέα Τριανδρίας ήσουν μέσα. Που χάσαμε 1-2. Και με Χαλκιδόνα. Και λέω εκεί πάει ο Ηρακλής. Χαλκιδόνα εδώ, το χωριό εδώ. Όχι Χαλκιδόνα μετέπειτα Ατρόμητο. Ναι. Ο 164 αυτή η ματιά μέσα από την Κάνη μας έκανε να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Θέλουμε Brexit πενταετίας για να δούμε ποιος θα μείνει. Ποιος θα μείνει. 8-8-7 δηλαδή για όσα πέναλτι δεν έχουν δώσει σε ομάδες μετά έχει κράμπες στο χέρι του βοηθού διαιτητή.
Αντιλαμβάνομαι. Μπο, περίμενε. Το 100... Δημήτρη, είναι συνέχεια. Το 164, ωραία, το διάβασες. Λέει, α, τα οπλάκια στο Χαριλάου, μέχρι και αν αποδομήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα μείνει ένα πλοίο, ένα άρθρο 44, ένα πιστόλι και ο Χρήστατος να λέει, σας τα έλεγα. Ο 164, νούμερο 2, είναι άλλος αυτός. Ναι, άλλο. Ο 648, 164, ναι. Είστε και οι δύο αδέρφια, παιδιά. Είστε και ο άλλος 164 λέει μια πατρίδα, δύο χώρες. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εδώ λέει, εσείς λέτε μια ομάδα, μια πόλη και οι χώρες γίνανε δύο. Ναι, θέλει να σου πει να χωρίσουμε τη χώρα, τέλος. Να είναι από εδώ και πέρα, ναι, η χώρα. Για επιχειρήστε το. Να είναι μόνο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Νομίζω ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες για το έθνος. Οι Τούρκοι κατασκευάζουν αντιαρματική τάφρο μήκους σχεδόν 10 χιλιόμετρων. Φοβούνται μην πούμε μέσα. Γιατί θα είναι. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά τώρα. Της άμυνας. Οι βετεράνοι της ΑΕΚ έχουν βγάλει μια ανακοίνωση. Από την αρχή της σεζόν και ενώ οι αντίπαλοι μας προσπαθούν να επιβληθούν με κάθε τρόπο, η ΑΕΚ ενεργεί με σεβασμό στο άθλημα. Έτσι. Χωρίς κραυγές, χωρίς εκβιασμούς. Σωστά. Χωρίς εμείς ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς. Εισβολές αγωνιστικούς χώρους. Χωρίς υπόγειες διαδρομές. Έτσι. Κάπου εδώ σταματάει η ανακοίνωση της. Το ή εμείς ή κανείς που αποθεώθηκε και είναι λαϊκίστικο στο φουλ. Είναι αλήθεια, φίλε, ότι κάποια στιγμή όλα αυτά και γυρνάνε μπούμεραγκ. Όλα αυτά γυρνάνε μπούμεραγκ. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Θεός τιμωρεί. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει βέβαια μια διαφορετική αντιμετώπιση για την μπούκα του Ιβάν σε σχέση, ας πούμε, με τις μπούκες που έκανε ο Σκόρδας. Αλλά ο Σκόρδας δεν είναι Ιβάν. Πού έκανε μπούκα ο Σκόρδας? Στο Πλατανιά Άρης. Τότε που χωρίς να φάω γκολ έπεσα κατηγορία. Όχι, έχασα το πρωτάθλημα. Με μάνταλο διαιτητή, ο οποίος απέβαλε και δύο παίκτες του Άρη στις διαμαρτυρίες. Και με έστειλαν στη Β' Εθνική και στη Γ' κατ' επέκταση. Τότε όμως, ο Μάνταλος όμως συνεχίζει και είναι στους πίνακες. Ένας εξαιρετικός διαιτητής και ο Μάνταλος, ο οποίος μιλάει με τον Μπέο στις κασέτες και του λέει όταν σε χρειαστεί ο φίλος σου κτλ. Και μετά από ένα μήνα παίζει Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός και γίνεται 3-2 με δύο αποβολές και δύο πέναλτι. Αυτά βέβαια τότε δεν σας απασχολούσαν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα έλεγε ο Γι' αυτό ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας τρελαίνονται με τώρα που μιλάτε για αγώνες, δικαιοσύνη, ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όταν γινόντουσαν αυτά εις βάρος του Άρη ή του Ηρακλή και γινόντουσαν από το σύστημα αυτό το οποίο εσείς κατηγορείτε, σωστά κατηγορείτε. Ό,τι να είναι, μόνο σου τα λες, μόνο σου τα ακούς, μόνο σου τα πιστεύεις. Σε ενημερώνω ότι εκτός από τον ΠΑΟΚ υπάρχουν και άλλοι που και με ακούν και συμφωνούν και επικροτούν. Όχι, δεν τα λέγατε. Όχι, δεν τα λέγατε. Για το Μάνταλο. Για το Μάνταλο, ναι. Έχει ζήσει εσύ με τελικό κυπέλλο με το Μάνταλο. Για εσάς αδικία είναι μόνο όταν υπάρχει ΠΑΟΚ στη μέση. Λάθος κάνεις. Είναι μόνο για σένα αυτό ισχύει. Μόνο για σένα. Μόνο για σένα υπάρχει ο Άρης. Και όλα είναι γύρω-γύρω από τον Άρη. Και πάντα για τον Άρη θα λες, ο οποίος ποτέ δεν έχει ευνοηθεί, έτσι. Πάντως, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα την απόφαση για τον ΠΑΟΚ την πρόβλεψα σωστά. Εσείς λέγατε δεν ξέρω. Αν και ξέρατε μάλλον, αλλά δεν. Καταρχήν να σου πω κάτι. Βγήκαν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ από την Πέμπτη στη Διάβγεια. Το είδες αυτό? Στη Διάβγεια που έχει βγει ότι απαγορεύει τη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ, ναι, την Πέμπτη ενώ ήταν κυκλισμένον. Βγήκαν τα εισιτήρια του. Ναι. Αλήθεια λες τώρα, οίκο. Στη Διάβγεια, ρε φίλε, ήταν. Ναι. Και στο αντίστοιχο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Εντάξει. Επιλεκτικά. Δεν πειράζει. Εμείς τα λέμε. Εμείς είμαστε οι προπαγανδιστές. Μόνος τα λες. Μόνος κατηγορείς τον εαυτό σου. Παιδιά, η λέξη ικανοποίηση στο πρόσωπο του Χρήστανθου είναι λίγη. Δηλαδή. Όταν θα έρθει τώρα η UEFA και η FIFA και θα λένε ότι κινδυνεύεις, δεν θα πέσεις, δεν θα σε κρατήσουν φυσικά. Έχεις πολλούς φίλους. Είπαμε, δεν το ζήσεις αυτό. 19 και 20. Καλά, μην είσαι, γιατί η έπαρση, ξέρεις, πολλές φορές φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Πολλά χρόνια στη ζωή σου, αλλά δεν το ζήσεις αυτό. Καλά, το αποτέλεσμα, όλα όσα γίνονται είναι από την έπαρσή σας. Ή εμείς ή κανείς. Αυτό πληρώνεται τώρα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να μπαίνει να μπουκάρει όπου θέλει. Και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή την αίσθηση είχε. Θα τιμωρηθεί για αυτό που έκανε. Η τιμωρία ποια είναι? Αλλά η ιστορία έγραψε ότι και πάλι για ένα καθαρότατο γκολ ένα πρωτάθλημα πάει αλλού. Για ένα γκολ το οποίο μέτρησε, ακυρώθηκε, ξαναμέτρησε. Μάλιστα. Αυτός φυσικά δεν πρέπει να ξανασφυρίξει. Δηλαδή αυτός πρέπει να έχει φύγει μόνος του. Μάλιστα. Μόνος του εντελώς. Ποιος καλέ, πες μου λίγο ποια είναι η προβλεπόμενη ποινή για τον κύριο Σαμίδη. Γιατί τον Ολυμπιακό τα ξέρατε όλα και τα γράφατε, είχατε εκτενέστατα τις αναφορές. Ποια είναι η προβλεπόμενη? Δεν γνωρίζω το κατηγορητήριο. Θα κατηγορηθεί και θα δούμε ποια είναι και η ποινή. Δηλαδή είναι ανάλογα με το κατηγορητήριο που θα γράψει. Ο δικαστής δηλαδή, αν γράψει ότι έκανε, μπήκε για ένα λεπτό στο γήπεδο και βγήκε, αυτό θα είναι το κατηγορητήριο. Εσύ βάλ του ποινή πριν δείτε γιατί κατηγορείται. Όχι, εγώ λέω ότι ένας άνθρωπος μπούκαρε στο γήπεδο, κατευθύνθηκε προς το διαιτητή
τον απείλησε, τον έκανε. Είχε όπλο στην μέση. Εσύ λες ότι τον απείλησε. Και στη συνέχεια κατάλαβε. Και... Συγγνώμη, του λέγε. Αγαπητέ μου κύριε Κομίνη, γιατί μου ακυρώνετε τον γκολ. Το κατηγορητήριο. Θα μετά αναφέρει και ο Κομίνης τι του είπε. Εκεί που πάει αν το... του είπε και τι κατάλαβε. Θα γράφει στο φιλοαγώνα ο Κομίνης. Γράφει για τον Μίχελ στο φιλοαγώνα. Και, το... και αυτό δεν το ξέρεις. Αλλά κάνεις πως τα ξέρεις. Όχι, γράφει ότι υπήρξε βίαιη λέξη, βίαιη είσοδο Σαββίδη. Και ποια είναι η απειλή που γράφει στο φιλοαγώνα του Σαββίδη, ρε, που τα ξέρεις εσύ. Όταν υπάρχει βίαιη είσοδο, τι είναι. Ποια είναι η απειλή που γράφει, ότι του είπε. Άντε, μην γελιοποιείσαι. Άντε, φτάνει. Εγώ γελιοποιούμε. Φτάνει. Συγγνώμη, αλλά εσείς γελιοποιείστε. Ναι, καλά. Έχει μπουκάρι μέσα. Κάνει... Λέει, τι του λέει εκείνη τη στιγμή. Και οι δύο γελιοποιείστε, εντάξει. Ναι. Τι του κάνει, τι του λέει εκείνη τη στιγμή, για πες μου. Δεν ξέρω, πες εσύ που ξέρεις. Μαλώνεται. Τον βλέπεις να είναι απειλητικός ή να είναι φιλικός. Τον βλέπω να είναι πολύ εκνευρισμένος. Δεν βγάζει συμπέρασμα από αυτό γιατί του λέει. Μήπως και στον πάγκο της ΑΚ δεν ορμάει. Αυτό με το. Πώς το λέμε, με την απόθεση του Δημητριάδη είναι πολύ συγκινητικό. Συγκινητικό, ξέρεις, συγκινητικό είναι απόθεση αξιωματούχου του αγώνα. Ακούμπησε το Δημητριάδη. Είναι απόδειξη. Φοβερό. Ο Μίχελ, μήπως και αυτός δεν λέει στο διαιτητή ότι τελείωσες. Γράφτηκε ότι τελείωσες. Μάλιστα. Μεγάλη απειλή. Δεύτερη μπουκα. Δεύτερου αξιωματούχου του αγώνα. Δικού σου ναι, προς ναι. το διαιτητή. Έγκλημα. Κινήθηκε απειλητικά, ούτε αυτό το γράφει. Έγκλημα. Ωραία, για αυτά εδώ πέρα που γράφει, ποια είναι η προβλεπόμενη ποινή. Δεν ξέρω το κατηγορητήριο. Α, δεν ξέρω το κατηγορητήριο. Παιδιά, μισό λίγο δύο μηνύματα. Όταν σε αποκαλούν κύριο, κύρια Σλαμά, το εκλαμβάνετε ως ηρωνία. Δεν εμφανίστηκε, λέει ο Α. Ακό το λέει, το λέω, ναι. Να σε χαίρεστε. Πιο κάτω δεν έχει η αυτοεκτίμηση. Κύριε Τσομπαζόγλου, γνωρίζετε. Βρε 807, παλικάρι μου, το κύριο, το χαίρομαι κι εγώ. Εδώ τώρα, στο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, είναι λίγο, ηρωνικό, απαριανό. Το κύριο Τσομπαζόγλου γνωρίζετε αν υπάρχει τρόπος να συμμετέχει ο ΠΑΟΚ σε άλλη ευρωπαϊκή λίγα. Α, είναι για τον μπάσκετ, λέει. Αλλιώς το ποδόσφαιρο, συγγνώμη 807, αλλά μου μοιάζει ηρωνία. Αν πω τώρα εγώ, ο Άρης, Χρύσανθε, κύριε Χρύσανθε, ο Άρης μπορεί να συμμετέχει σε άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο, τι είναι, ηρωνία δεν είναι. Να είσαι καλά, δεν, εγώ τι να σου πω. Το λατρεύω το κύριε και είμαι πολύ πολύ ευγενικός και ευγενής. Ο 750 ρωτάει, εσείς Χρύσανθε, τι ακριβώς κάνατε και σας γύρισε μπούμεραν και βολοδέρνετε στις κάτω κατηγορίες. Είναι ο λατρεμένος ο πλουργός. Θα σου πω, πλουργέ μου, είχαμε έναν πρόεδρο. Και μια λογική γενικότερα έπαρσης, σωστό. Η οποία ήταν λανθασμένη από όλους μας. Το παραδέχομαι, μπράβο. Με αποτέλεσμα να ψηλώσαμε το σύλλογο ποδοσφαιρικά περισσότερο από όσο έπρεπε και είχαμε απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες από όσες μπορούσαμε να αντέξουμε με βάση τα οικονομικά δεδομένα αλλά και τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Διότι εμένα με στείνανε στα γήπεδα το σύστημα αυτό που κατηγορεί ο κύριος συνάδελφος. Με έστεινε κάθε αγωνιστική. Είχα να πάρω δύο χρόνια πέναλτι και μου κάναν πλάκα με τις τούρτες. Και ο Ηρακλής δύο χρόνια. Και ο Ηρακλής. Και είπα για τον Άρη. Ο και παρόλα αυτά εγώ. Θα δώσω κρασί στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά εγώ είχα μία έπαρση που δεν δικαιολογούταν. Και ταυτόχρονα είχα και μία τεράστια εσωστρέφεια. Που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να την γλιτώσει την εσωστρέφεια αυτή με ένα δεδομένο επικοινωνιακό μηχανισμό. Ναι. Και τα καταφέρνει σε ένα βαθμό. Ενώ ο Άρης δεν τα κατάφερε σε κανένα βαθμό γιατί δεν είχε τον επικοινωνιακό μηχανισμό Άρησης. Που έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό έχει ο Άρης. Ο Άρης έχει δύο-τρεις δημοσιογράφους. Μία εφημερίδα προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Δύο-τρία site. Αυτό είναι ο Άρης. Ένα ραδιόφωνο. Αυτά είναι ο Άρης. Κάποιες εκπομπές. Αυτό είναι. Δεν έχει ένα ολόκληρο μηχανισμό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχει τα χρήματα για να το κάνει. Τεράστιο μηχανισμό. Δεν έχουμε χρήματα στον Άρη. Δεν έχουμε γραφεία. Την πρώτη ώρα με car control στο 10200 για να περάσετε έλεγχο το όχημά σας. Και με μάσημα το Γυράδικο και Ηλιούπολη Μακριγιάννη 74 και Κομνηνών 61. Αλλά και μάσημα.gr για δυτικά 23 10 66 55 90, ανατολικά 23 10 45 21 22. Επιστρέφουμε σε λίγο και με γραμμές για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για ΠΑΟΚ, για Άρη, για Ηρακλή, για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Βρε τι έχουμε πάθει ρε. Μεγάλη μου χαρά, βλέπω τον Τζόνι μετά από πολύ καιρό. Με Τζόνι Ζάτσι πάμε σήμερα, τον Greek Australian, τον τύπο που μέσα στην κρίση παράτησε την Down Under Australia για να έρθει στην Ελλάδα της κρίσης και της μιζέριας, δηλαδή... Στην καρδιά της ελληνικής κρίσης πόσοι έχουν κανονικά τον Τζόνι
πρέπει να τον τιμήσει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Να τον παρασημοφορήσει στην Αριστοτέλους, στο κέντρο της Αριστοτέλους. Και από γύρω όλοι οι Έλληνες να γιουχάρουν. Αυτά τα κοσμήματα. Πέφτει ξύλο με τον διαγωνισμό για τα γυαλιά, έτσι, Opticon Express. Γίνεται χαμός έξω. Έχει πιαστεί η Μαριλής να γράφει το εννοώ, που αποδεικνύεται ότι στους μηνυματικούς διαγωνισμούς τσιγκουνεύεστε το 1 και 25. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα, 1 και 25, έτσι. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των τελών κινητής τηλεφωνίας. Να το ξέρετε αυτό. Όποιος θέλει μήνυμα, FM κενό, μήνυμα αποστολής στο 54526. Έντονη ανησυχία στις τουρκικές γραμμές πάνω στον Εύρο, καθώς ο κύριος Κουβέλης έχει φτάσει στην Ορεστιάδα και οι Τούρκοι τρέχουν πανικόβλητοι. Προσφορά τη λέει εδώ πέρα, αξεσουάρ, πόντους, τέτοια, όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, για τα γυαλιά ηλίου ή για τα γυαλιά πρεσβειοποίησης από τα Opticon Express. Πολύ απλό αυτό που κάνεις. Καλείς 2310-287-888. Λες Μαριλής, καλημέρα, βγάλε με για την κλήρωση στα γυαλιά των παιδιών. Οκ. Okay. Τρία καταστήματα Opticon Express στη Θεσσαλονίκη. Ένα δυτικά New Ευκάρπια και τα άλλα δύο στο κέντρο της πόλης. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-38. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526 για ό,τι θες να πεις μηνυματικά. Το λύσαμε με το κύριο 807, εγώ το λατρεύω. Απλά στο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης και όταν ρωτάξεις κύριε Τσορμπατζόγλου αν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ σε άλλη ευρωπαϊκή λίγα, λογικά μου μυρίζει και λίγο ηρωνία, έτσι. Κατά τα άλλα, ναι, να είσαι καλά και σε... Οκ, okay, αδερφός, φίλος. Λοιπόν, να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε έχει σημασία, γιατί πάρα πολύ απλά άλλη σημασία έχει να πει κάτι κακό για την Αυστραλία ο Τζόνι ο Ζάτσης και άλλη να πω κάτι κακό εγώ. Έχει διαφορά. Ο ένας είναι στην ουσία Αυστραλός, εγώ είμαι Έλληνας. Οκ, okay, πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Τρίτη και 13 σήμερα, ε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Κάνετε. Καλημέρα. Α, ο παδός του ΠΑΟΚ που δεν λέει ποτέ το όνομά του. Ωραίος. Μια χαρά είναι παλικάρι. Είναι και ο κύριος Τζορμπατζόγλου, μπορεί να μιλήσω μαζί του. Αυτή τη στιγμή είναι. Τζόνι, μπορεί να φωνάξει τον Δημήτρη λίγο. Είναι και οι δύο έξω, γιατί τρέχει πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, νομίζω. Α, τρέχει ρεπορτάζ. Και για τον ΠΑΟΚ, πολύ πολύ ωραία. Σημαντικό. Να σου κάνω μια ερώτηση, εσένα. Ναι, παλικάρι μου. Συγκεκριμένα. Για την Arsenal. Τι... Μπορούμε να αφήσουμε τα όπλα και τα τέτοια. Mm. Κλάπηκε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Και ας απαντήσω πώς. Με τον Ολυμπιακό μπορεί να πει πίσω τους βαθμούς. Τι ο Ολυμπιακός το παιχνίδι δεν είναι 3 στα χαρτιά. Τα καραγκιοζηλίκια που έκανε. Ναι, εντάξει, τώρα τι να σου πει. Δεν απαντάς. Τι να απαντήσω. Γιατί χθες σε πήρε ο εξής τηλέφωνο και είπες καλό στον πρωταθλητή. Ναι, αφού το πρωτάθλημα πάει προς την ΑΕΚ, έτσι φαίνεται. Αυτό λέω. Ποιο. Όταν το πάω όμως πρώτος δεν μας έλεγε καλημέρα, καλό στον πρωταθλητή. Γιατί μαθηματικά ακόμη πεζόταν, ρε φίλε. Πώς αποκαλύπτω. Α, πεζόταν. Σοβαρά. Γιατί τώρα τιμωρήθηκε κανένας. Μέχρι το 87 έγινε το παραμικρό στην Τούμπα. Ενώ η ΑΕΚ νόμιζε ότι συνεχίζει και πέσει στη ΓΑΜΑ Εθνική ο πάγκος της και βγαίνανε και κάνανε σωρό καραγκιοζηλίκια. Τι να σου πω, ρε φίλε. Απάντησε μου, ρε φίλε. Σε κάνω δύο απλές ερωτήσεις. Δεν είχε γίνει τίποτα. Όχι. Βασικά, να σου πω κάτι. Μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα ο κόσμος του ΠΑΟΚ ήταν παραπάνω από άψογος. Ρε φίλε, συγγνώμη. Στο ΠΑΟΚ ποιο πέρα. Ένα γκολ και ο ρεπόρτερ της Νόβα πιάνει τον διαιτητή τον τέταρτο και το λέει offside. Η Νόβα εκτελεί και χρέη βάρα από εδώ και πέρα. Ποιο το είπε, ο Μανώλης ο Βογιατζάκης το είπε αυτό στον. Ναι, ρε φίλε, από πού και σου. Δηλαδή τους είπε νόμο παιδιά είναι offside και πάει ο πάγκος στη site και διαμαρτύρεται. Τι είναι, και ουσιαστικά δεν είναι και offside. Κάτσε με τώρα, θα με τρελάνεις. Μία ερώτηση. Αν γινόταν ανάποδα, ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, ρε. Δεν θα διαμαρτυρότανε. Θα το έλεγες αυτό όμως αν το κάνω πάγκος του ΠΑΟΚ. Τώρα καταλαβαίνεις τι μου λες. Έλεος, ρε φίλε, δηλαδή. Είπε το πιο αυτονόητο. Χάνει ο άλλος πρωτάθλημα από γκολ στο οποίο κάτι συμβαίνει. Εγώ το έχασα το πρωτάθλημα, δεν το χάσαν αυτοί. Τον γκολ ήταν πεντακάθαρο. Ωραία, για σένα. Α, για μένα ήταν, για σένα ήταν offside. Για αυτή, άλλο λέω βρε, λέει Δημήτρη το παιδί, αυτοί δεν θα διαμαρτυρηθούνε. Λογικό δεν είναι. Διαμαρτύρονται για να διαμαρτυρηθούν. Ωραία. Στην αρχή έλεγα φάουλ. Ναι, μάτια, ωραία. Μπράβο, εντάξει, οκ. Ο ΠΑΟΚ δεν θα διαμαρτυρότανε. Μπορώ να μιλήσω μαζί σε ένα λεπτό. Ναι, μίλα Δημήτρη. Ναι, ναι, σας ακούμε. Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Αντί να μιλάμε για τα όπλα και για τα μπαζούκα και για το ένα και για το άλλο, μπορούμε να μιλήσουμε με απλά πράγματα ότι αυτή τη στιγμή κλάπηκε το πρωτάθλημα. Για γιατί όλα, με τον για Ολυμπιακό αυτοί κάνουν τα καραγκιοζηλίκια και εγώ χάνουν το παιχνίδι 2-3. Είναι έτσι δεν είναι. Ναι. Με την ΑΕΚ μέχρι το 87 έγινε τίποτα. Όχι, τι να γίνει. Ε? Τι να γίνει, κέρδισε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ
και μετά έγινε ό,τι έγινε. Αυτοί προκαλούσαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Πάγκος τους, λες και παίζαν ακόμα κάμα εθνική. Είναι δικαίωμά τους, το πούμε, να αντιδρούν. Δικαίωμά τους είναι, φίλε. Αλλά και αποβλήθηκε ο προπονητής. Ο ρεπόρτερ της Νόβα να πιάνει τον Πάγκο και το λέει, παιδιά, offside και μπείτε μέσα και μαρτυρηθείτε. Η Νόβα είναι και VAR πλέον. Και δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν είναι. Εγώ το ξέρω όμως. Και έχω μάρτυρες και από άτομα που ήταν δίπλα του. Δεν ξέρω, όχι. Α. Καλά, είναι ο κλάδος. Τι είναι αυτή, είναι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτοί οι μάρτυρες που λες. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Δημήτρη, μόνο αυτό βοήθησε με λίγο. Στο 10ο λεπτό αποβλήθηκε ο Παντελής Κωνσταντινίδης και ένας από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ένας φροντιστής, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, όνομα και ομάδα, πες. Κώστας, ο παδός του Άρη. Κώστας, ο παδός του Άρη, ακούμε, Κώστα, καλημέρα. Ναι, λίγο στον Δημήτρη μπορώ να απευθυνθώ. Φυσικά, ναι, τι. Τι απαγορεύεται. Όχι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Δεν θα ήθελα να σταθώ ούτε στο offside αν ήταν ή δεν ήταν, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω να σταθώ κάτι τώρα που γίνεται από εσάς όλους τους οπαδούς σας. Μια επικρότηση των όλων που, και να λέμε την αλήθεια, έτσι, ότι αν το κάνει και δικός μου πρόεδρος, δεν θα λέγω ότι δεν θα πω ψέματα και εγώ θα το επικρότουσα, έτσι. Βλέπω τώρα ότι εδώ βλέπεις ο ένας πρόεδρος που έχεις αυτή τη στιγμή κοντεύει να καταστρέψει την ομάδα σου. Και βγαίνετε όλοι και τον επικροτείτε. Εγώ τώρα το βλέπω από καθαρά, έτσι, δεν το αντικειμενικά. Τον επιβραβεύετε, θες να πεις, έτσι. Δεν νομίζω ότι τον επικροτούν. Κάτι το οποίο, αν θέλουν πραγματικά, τον κατανοούν, δεν τον επικροτούν. Κατανοούν την οργή, δεν τον επικροτούν, νομίζω. Άκουσα και την προηγούμενη εκπομπή και ακούω ότι έτυχε τώρα να ακούσω αυτές τις μέρες. Και πραγματικά βλέπω μια επιβράβευση. Σαββίδη, γερά, είμαστε μαζί σου και καλά κάνεις. Δηλαδή, εντάξει, κάπου. Ναι, είναι μια συμπαράσταση. Ρε Κώστα, τι είπε, κάτσε, και τι θα πούνε, περίμενε. Αν κάνει το λάθος, μπορείς να το συμπαρασταθείς. Δεν πάει να πει ότι τον επικροτείς και του λες σωστά έκανες. Εγώ συμπαραστέκεις. Δεν καταλαβαίνω λάθος εγώ, αλλά βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή ότι αποκαθαρίσκω πια να το δούμε. Αυτό που έχει κάνει, αν θέλουν πραγματικά να σε καταστρέψουν, θα σε καταστρέψουν. Δηλαδή αν πραγματικά πάνε σύμφωνα με τους κανονισμούς, ναι, ναι. Μπορεί να σε σβήσουν από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, έτσι. Αν το θέλουν δεν πραγματικά να το κάνουν. Δεν νομίζω. Εντάξει, προσωπική μου άποψη είναι αυτό, έτσι. Ναι. Νομίζω. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Μάλλον ίσως πιστεύω ότι δεν χρειάζεται επιβράβευση αυτό το πράγμα. Και δεν στέκομαι στο αν είναι offside ή όχι το goal. Από όποια πλευρά, όπως είπε και Έρμαρ, ξέχασα το όνομά σου. Δεν πειράζει. Με συγχωρείς. Με συγκινεί το Ασλαμής, φίλε. Είσαι ο πρώτος. Όταν θα το φωνάζαν, έτσι. Έγινε, καλημέρα, μπαϊ. Με συγκινεί το Ασλαμής. Επόμενος. Χαίρετε, καλημέρα. Περιμένουν τέσσερις. Να είστε περιεκτικοί, σύντομοι με ρυθμό του The Point. Πάμε, καλημέρα. Έπεσε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη. Ανδρέας από Θεσσαλονίκη, συνεπώς ο παδός του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Μ' αρέσει που μαθαίνεις. Για να είμαι συντόμος και περίεργος. Πώς λέγεται ο δημοσιογράφος που μιλάει εδώ, ένας από τους που μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Ορίστε. Πού, στο Λίμπερο. Εδώ τώρα στην εκπομπή σας, παιδιά. Χρήστος. Εσύ, μπράβο. Ναι. Εσύ είσαι ο Χρήστος. Ναι. Φίλε, θέλω να σου δώσω πολύ θερμά συγχαρητήρια. Δεν κατάλαβα. Ειλικρινά το λέω, είσαι η φωνή της λογικής. Μέσα στο τρίο, βέβαια, είσαι η φωνή της λογικής. Mm-hmm. Θερμά συγχαρητήρια, ειλικρινά. Mm-hmm. Είσαι πολύ ψύχρεμος. Ευφυής, εύστροφος, θα μπορούσα να σου πω πολλά χαρακτηριστικά. Συγχαρητήρια, χαίρομαι πάρα πολύ που ο ΠΑΟΚ έχει αυτό που στάγει σένα να κάνουν ρεπορτάζ. Έχω ένα περίστροφο, κύριε, φέρ' το λίγο. Και εγώ χαίρομαι. Καλημέρα, γεια. Να αυτοκτονήσω. Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Με έκανες να νιώσω βλάκας. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Εγώ μιλάω. Ναι, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, φίλε. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης από την Πρέβεζα. Από Πρέβεζα. Ο Κομίνης από πού είναι? Πρέβεζα. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Όχι, ο Ποντίξ είναι από Πρέβεζα. Ο Κομίνης είναι από τη Θεσπρωτεία και το παλικάρι που σήκωσε καθυστερημένα το offside είναι κοντοοργανός μου, ο οποίος έχει αρκετές φορές ξυλοκοπηθεί στην ΕΠΣ Πρέβεζας για τα φάλσο σφυρίγματα. Το παιδί αυτό δεν έχει χαμπέρι, θέλει τόσο πολύ ξύλο για να συνεπιστεί. Όχι, όπα, κλείστον. Αυτός ο Ποντίκης είναι 42 ετών. Και δεν έχει γίνει ποτέ διεθνής και παρόλα αυτά τον βάζουν και παίζει σε μεγάλα παιχνίδια κτλ. Πώς είναι στο μικρό, τον ξεχνάω. Τι σημασία έχει, Ποντίκης. Ναι, Ποντίκης. Καλημέρα, επόμενος. Καταδικά, αυτά καλημέρα. Που είπε παράδεκτα, έτσι, ο Βασίλης. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Παρακαλώ. Έλα. Λοιπόν, να ξέρεις κάτι, ότι την τελευταία δεκαετία η μοναδική χαρά που παίρνουν οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς είναι η στεναχώρια του ΠΑΟΚ, φίλε. Το εμπέδωσα
Έχει λίγο καιρό, αλλά με τα προχθεσινά βλέπω κάτι Αριανούς στο δρόμο προχθές και λένε τι έγινε ρε, με ένα χαμόγελο, ναι. Β' Εθνική, Β' Εθνική. Λέω ρε παιδιά, η μοναδική σας χαρά τα τελευταία 15 χρόνια είναι η στεναχώρια του ΠΑΟΚ. Έχετε να δείτε χαρά από τότε που η Σαπουτζάκη άνοιγε, η Μαρινέλα άνοιγε πέτρα. Δεν μου λες, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα για Άρη Κυρακλή, ποιοι βγάζανε, οι Αριανοί Κυρακλειδείς? Εδώ ρε, εσείς είστε γάμα εθνική και κράζετε τον ΠΑΟ που έχει έπαρση. Δεν κράζουμε εμείς που είστε 4 κατηγορίες διαφορά. Θα με κάνετε. Με τις δικές σου... Ο άλλος προφές βγήκε και είπε, θα βγω στην Α εθνική, δεν το συζητάω. Εάν έχεις έπαρση εσύ, εγώ να μην έχω. Είμαι πρώτος, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος, πρώτος. Είμαι στον ημιτελικό του κυπέλου και να μην αισιόδοξο για ντάμπλ. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Πότε να αισιόδοξο, όταν ήμουν επί Βουλινού? Όχι, άλλο αισιόδοξο. Μεγάλο. Την αισιοδοξία δεν έχει κάνει έπαρση εσύ. Θεός χωρέστον. Άλλο αισιοδοξό και άλλο να λες υπάρχουμε μόνο εμείς και ή εμείς ή κανείς κτλ. Αυτό είναι διαφορά. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, τα ακούσατε από 4-5 άτομα τώρα. Ποιο 4-5? Τώρα... Στη γειτονιά μου εδώ έχουν. Δεν είπες το όνομά σου και δεν νιώθω ρε. Είναι ένα κακό συνήθειο οι δημοσιογράφοι και οι παραγωγοί, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Θα βγουν 5 άνθρωποι στο ράδιο, θα εκφράσουν μία άποψη. Και θα πείτε, ο λαός του ΠΑΟΚ είπε αυτό. Τι λέτε? Βρε, τελευταίο δίμηνο έχουν χαλάσει σχέσεις στην πόλη. Τελευταίο δίμηνο έχουν. Δεν είναι, το λέω σοβαρά. Τα παλικαράκια στην Αγίου Δημητρίου που χάλασαν τις σχέσεις. Έχουν χαλάσει ανθρώπινες σχέσεις, ζευγάρια. Εντάξει. Την άλλη γκόμενα την είχαμε και μας έλεγε που χαίρεται που τρώει πεντάρα. Για την πεντάρα με το λεβαδιακό, η άσχετη. Και χαιρόταν ο γιος της. Άντε τώρα. Έγινε, καλημέρα. Επόμενος, χαίρετε. Καλημέρα. Γεια σας. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Στέλιος Παοξής. Στέλιος, οπαδός του ΠΑΟ. Καλημέρα, Στέλιο. Μαριέ. Ναι, αγόρι. Έτσι να σε ακούω καμιά δεκαετία. Ναι. Και φίλε, τελευταία, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει εσύ πολύ μαϊντανός, να πούμε. Δηλαδή, σε έχει πειράσει ο Ραπτόπουλος. Πά να κάνεις αυτό που κάνει ο Ραπτόπουλος. Δηλαδή, να βάλεις την πρίζα στον κόσμο, λες πράγματα που πιθανολογώ ότι δεν τα πιστεύεις κιόλας, αλλά τα λες να πούμε. Πες ένα, Στέλιο. Τηλέφωνα να έχεις, δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, ρε αδερφέ, να πούμε. Α, Στέλιο μου, πες ένα. Να πούμε, είστε τόσο καιρό μαζί, μια χαρά σας ακούει ο κόσμος, να πούμε. Ποιο με τα παιδιά, φυσικά, καλευτικός και ευτυχώς είναι ο Δημήτρης. Εσύ είδες offside. Τι είδατε το site, τι είδα? Είδες offside. Α, offside, sorry, δεν άκουσα τι είπες. Εγώ είδα offside. Ναι. Εγώ δεν ξέρω πώς. Παιδιά, δεν ξέρω ο κανονισμός αν έχει αλλάξει. Βλέπω. Ερώτηση σου κάνω απλή. Ο Μαουρίτσιο, γιατί χώνεται εκεί που χώνεται, για ποιο λόγο? Για το καλό της ΑΕΚ. Για είναι offside, για μένα είναι offside. Ναι. Γιατί εμπλέκεται στη φάση ο παίκτης για να προκαλέσει σαστιρμά, που λέει και ένας χωριάτης παραγωγός. Ναι. Εσύ θα σε κάνω μια ερώτηση, αν πατήσουμε να λέμε ένα όχι. Είναι offside, για μένα ναι. Ναι. Θα σε κάνω δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη, πάμε. Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού το είδες προχθές μες στον Πλατανιά. Τα είδα αυτά και τα τέσσερα και φάσεις είδα, αλλά λίγο βιαστικά. Ποιο είναι το πρώτο ρεδιμίδι του Ολυμπιακού? Ποιο του Μάριν? Ποιο είναι του Μάριν? Συγγνώμη, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού με τον Αντρόμητο, το είδες? Του Χατζησαφή. Είδα όλο το μάτς. Όλο το μάτς το είδα εκείνο. Άρα, εσύ σαν πολιτικός, σαν τον Κούγια Μαπάρα. Ποιο λέει, θύμισε το μου, εσύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε, τώρα ξεμερωτάς. Κλείστο να είπατε γεια. Το δεύτερο γκολ της Arsenal με την Bournemouth, το είδες? Τι μου λες τώρα, ρε φίλε, πριν ένα μήνα τον γκολ του Ολυμπιακού. Εδώ δεν είδε το πέναλτι της Liverpool τώρα. Τι είμαι Ολυμπιακός, δεν είδε. Μισό λεπτό. Ό,τι δεν το συμφέρει δεν το βλέπει. Σας αφήνω εδώ τώρα να δημιουργήσει ένα κλίμα ρασλαμάκια και μάλλον για την Arsenal. Μα αυτό, όσοι για μένα μου σημίξανε ότι και εσύ. Ότι είμαστε. Καλημέρα στον επόμενο. Ότι τι είμαστε. Τι θέλει να πει. Έχουν χαλάσει σχέσεις στην πόλη ανθρώπινες. Χώρισε με την γκόμενά του άλλος από την έπαρση που έβγαζε η γκόμενά του. Ναι, ναι. Υπάρχει από τον κομπλεξισμό που βγάζεις εσύ, χαλάσαν σχέσεις. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Εγώ ίσα ίσα έχω έρθει πιο κοντά με τους φίλους μου, τους παοξίδες. Εγώ πολύ πιο μακριά. Εγώ πιο κοντά. Ο άλλος το φαΐ μας έκοψε. Σας ακούμε, κύριε. Ναι. Κατά Μίχελ, πίσω. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Λιμπερόπουλος. Καλημέρα. Ο γκολκίπερ, Σωτήρης. Γιώργος, ο οπαδός του Ηρακλή. Καλημέρα, Γιώργο. Έχεις μισή ώρα, πάμε. Δεν θέλω μισή ώρα. Τώρα για τον προηγούμενο που είπε για πως στεναχώριεσαι για που χαιρόμαστε για τον ΠΑΟ. Ότι Γιώργο, μισό λιγάκι, είπε ο κύριος προηγουμένος ΠΑΟΞής. Δημήτρη, κάνε άστα να λένε, εδώ και 10 χρόνια η χαρά του Αριανού και του Ρακλειδέα είναι μόνο η στεναχώρια του ΠΑΟΚ. Με αυτά χαίρονται, λέει. Το είπε, το είπε, το επαναλαμβάνεις. Το λέω, επειδή έλειπε. Να ήταν εδώ, ρε. Α, να ήταν. Σας ακούμε, κύριε. Η στεναχώρια που πέρασε ο Ηρακλής, να πούμε, δεν συγκρίνεται με κανέναν. Καλά, εννοείται. Ναι. Να όπως και ο Αριανός, έτσι. Όπως και ο Αριανός. Το γκολ που έβαλε ο Μιστακίδης που παρεμβάνεται ο Μπερμπάτοφ με τον Ηρακλή, ίδια φάση δεν είναι? Γιατί γίνεται, δίνεται offside? Το 0-1 με το.
Ακυρώθηκε τον κόλλο. Έκανε κίνηση να βρει την μπάλα ο. Ο Μαουρίτσο δεν κάνει κίνηση με το ταπονάκι να βρει την μπάλα. Δεν κάνει. Κάνει κίνηση να αποφύγει την μπάλα. Ωραία, εντάξει, ακόμα μια. Αυτό να ξέρει ο Τζορμπατζόγλου, τι σκέφτεται ο Κομίνης. Τι κίνηση κάνει ο Μαουρίτσιο να αποφύγει και όχι να τη βρει. Το οπτικό πεδίο ούτε του goalkeeper ούτε του αμυντικού. Είναι η εκπομπή μέσα στο μυαλό του. Γιατί επηρεάζει το Πάο Κάρης στο το 2001 ο Κολτσίδας που μπαίνει κανονικό γκολ και το ακυρώνει ο Κασναφέρης. Θέλω λίγο να πω αυτό που θέλω να πω, σε παρακαλώ. Όχι, είναι η ίδια φάση, γι' αυτό το λέμε. Ναι, καλά λέει, σε παρακαλώ. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Το 2011, όταν ο Ερατής είχε τον Τάκη, έτσι επειδή έκανε μια πλαστή ενημερότητα, τιμωρήθηκε ο Ηρακλής, όχι ο Τάκης, και ο Τάκης κατ' επέκταση, ο Ηρακλής με υποβιβασμό. Για πλαστή ενημερότητα, με υποβασμό και ο Τάκης 5 χρόνια να μην ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ναι. Μεγάλο πλήγμα το ποδόσφαιρο. Πες μου, ρε Δημήτρη, τώρα, ο Σαββίδης αυτό που έκανε μέσα, τι τιμωρία μπορεί να το βάλουν. Δεν είμαι δικαστής. Και αυτόνα και τον ΠΑΟΚ. Γιατί χθες ο Γιωργάκης είπε να μην τιμωρήσουν τον ΠΑΟΚ, να τιμωρήσουν την οικογένειά μας. Δεν είμαι δικαστής. Το είπε αυτό συγκινητικό. Θα περιμένουμε. Το είπε συγκινητικό. Ξέρω, ξέρω τι θέλετε. Ξέρω τι θέλετε. Τέτοια αυτοθυσία. Τι να πάρω γνώμη. Εγώ θέλω να πάρω γνώμη για το ποδόσφαιρο. Ξέρω. Για το offside, για τα συστήματα. Τι όχι, να πω. Δεν μπορείς να. Όταν μπαίνει κάποιος με όπλο, δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Καταδικαστέω. Καλά, έχει πει με όπλο και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να επιβάλλω. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Όλα έγιναν από το ποδόσφαιρο. Τόσα χρόνια αυτό δεν λες. Από το έγκλημα του Κομίνη. Ο Ολυμπιακός έλεγε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και εσύ λέγες πρώτα για ποιο ποδόσφαιρο να μιλήσουμε όταν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Και σωστά το έλεγες. Όλα από το ποδόσφαιρο ξεκίνησαν. Α. 50 λεπτά παίζουν από ποδόσφαιρο. Αυτό που σε ρωτάω θα μπορέσει να με απαντήσει. Όχι, φίλε, δεν είμαι δικαστής. Ούτε έχω εμπειρία από προηγούμενο. Θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί. 3-5 χρόνια προβλέπεται για τους παράγοντες. Να καταδικαστεί μόνο Σαββίδης ή και όχι, ο όχι, και η ομάδα θα τιμωρηθεί. Απάντησε ο δικαστής. Δεν ξέρω. Το Δημήτρη ρωτάω. Α. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρει γιατί τιμωρηθεί. Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά. Ξέρω τι θέλετε εσείς. Περιμένουν οι άλλοι τρεις και εκείνοι δώσε, και ο Παοξίδης αυτό, ξέρετε τι θέλετε εσείς. Ενώ όταν έπεσε ο Ηρακλής ή ο Αρής, οι Παοξίδες φίλε, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ. Λέγανε, αν είναι δυνατόν, που πήγε που ψήφισαν οι παράγοντές τους πάντα να πέσει ο Αρής και ο Ηρακλής. Οι παράγοντές τους. Εδώ τουλάχιστον ο Αριανός και ο Ηρακλής δεν έχουν συμμετοχή. Είναι και ο Ορφανός τη μία φορά, ο Μάκης ο Γκαγκέτς την άλλη φορά, εσείς ψηφίσατε να πέσουμε. Πάμε στους επόμενους. Και καλά κάνατε. Αλλά μην μας λέτε κιόλας, αν χαίρεται ένας Αριανός ή Ηρακλειδέας, ότι πρέπει να κλαίμε για το κακό που βρήκε τον ΠΑΟΚ. Περιμένουν τρεις και είναι και 30. Καλημέρα. Πάμε. Και ο Θεός βοηθάς. Πάμε. Καλημέρα. Airball. Χαίρετε. Σαν αυτά καλημέρα, που κάνεις εσύ. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Λευτέρης, Άρης. Λευτέρης, ο παδός του Άρη, καλημέρα Λευτέρης, ακούμε. Ευτυχώς παιδιά και το εξοχικό ήταν πολύ τέτοιο να πάω να το καθαρίσω. Ποιο καλύτερα δηλαδή που έγινε το πράγμα, ποιος θα πάει τώρα να καθαρίσει στο χωριό εξοχικό. Δεν κατάλαβα ρε φίλε, τι λέει Λευτέρης. Τι δεν κατάλαβες, αν έπαιρνε τον double εξοχικό έπρεπε να πάμε. Α, εγώ είχα κλείσει δωμάτιο στη Γάβδο φίλε, στην Κρήτη. Ναι. Άκου λίγο τώρα. 120 ευρώ το καλοκαίρι, ναι. Ακούστε λίγο, ακούμε τώρα δύο μέρες είναι έτσι. Ναι. Θέλω να με πείτε αν ο Μαουρίσιο πρωτού πιάσει την κεφαλιά ο Βαρέλα είναι offside. Μπορεί, είναι και, να offside, μην, μπορεί και να μην είναι. Αν είναι για μένα είναι offside το γκολ γιατί επηρεάζει τη φάση. Αν δεν είναι, είναι γκολ κανονικό. Αλλά μπορεί και να το καλεί τον Μπακασέτας. Δηλαδή τώρα ρε παιδιά μπορεί, είναι δύο μέρες τώρα κανένας δεν μπορεί να το βγάλει αυτό το πράγμα 100%. Όχι. Αυτή είναι η γοητεία του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να βάρ. Τη γνώμη μου, ακούστε τώρα. Αφού έγινε τόσο δύο μπέρδεμα, άρα ο Θεός δεν θέλει να το πάρει ο δεν πάπου. Είναι το, δεν είναι το μπέρδεμα αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεν είναι το μπέρδεμα αυτό. Ας γίνει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, γιατί για μένα είναι εισάξεις και οι δύο ομάδες. Αν λένε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ λέει, βέβαια οι ΠΑΟΚτες λένε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Εμείς λέμε ο ΑΕΚ είναι ρε παιδιά. Είμαι σίγουρος, ας γίνει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, χωρίς κόσμο και θα σφαχτούν πάλι. Ποιο να γίνει σε ουδέτερο γήπεδο. Γαράζ, γαράζ. Μείον 6 και μηδενισμό προβλέπετε. Ναι, λέω τώρα ρε, για το δίκιο, εντάξει. Μείον 6, ξέρουμε, γι' αυτό σε λέω τώρα καθαριστώ το ψυχικό. Λοιπόν, θα γίνει ένα ουδέτερο γήπεδο, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι φίλε, θα γίνει τελικός κυπέλου. Εκεί να δεις γέλιο. Με μαθητές τα δύο αωράκια. Εκεί το ορίζουν πάντα. Θα σου απαντήσω ο Γιώργο Λευτέρη, αλλά Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα σου κόψει και την. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και δεν την παίρνει πίσω. Ούτε στο Ρέγκεβικ δεν μπορεί να γίνει τελικός. Άλλη μια γραμμή. Τελευταία γραμμή για την ώρα αυτή. Με μαθητές. Για το μισάωρο. Τελευταία γραμμή. Και μια που είστε περισσότεροι και στην Αθήνα, όπως λέτε, θα έχετε τους μαθητές στην Αθήνα.
Τελευταία γραμμή για αυτό το μισάωρο. Καλημέρα. Τίποτα. Τίποτα γραμμή. Γρήγορα, ένα τελευταίο διάλειμμα. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα. Τρόικα. Δημήτρη, πριν τα πει, οι χορηγοί μας προσφέρουν το μήνυμα της δεκαετίας στο Λίμπερο. Ανοίξει το 063 και λέει. Σιγάρε το μήνυμα της δεκαετίας. Amber Alert. Χάθηκε ηλικιωμένος την Κυριακή από την περιοχή της Τούμπας. Φοράει γκρι μπλούζα και τζιν. Πάσχει από μανία να πάρει πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Συστήνεται. Εκεί κόβεται, στείλε τη συνέχεια 063. Στείλε τη συνέχεια, στείλε τη συνέχεια. Δεν υιοθετώ. Μήνυμα στέλνει ο άνθρωπος. Δεν υιοθετώ ότι είναι της δεκαετίας πρώτον και δεύτερον. Πολύ γέλιο. Στείλε όντως τη συνέχεια. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με γραμμές. Τρεις φίλοι περιμένουν. Καλημέρα σας. Καλημέρα, στη γραμμή είμαι. Μάλιστα, στη γραμμή είστε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Πέτρος, πώς το λέμε, ο αιρετικός που λέει ο... Τέλος, δεν μας ενδιαφέρει τηλεόραση. Ναι. Εγώ απορώ, αφού εδώ πέρα έχουμε δύο αντικρουόμενες απόψεις, έτσι δεν είναι? Για ποιο θέμα? Ποιο είναι το πιο λογικό? Για... Δεν είναι το πιο λογικό να πάμε στην Ευρώπη, να μας ταλήσει η Ευρώπη? Έλα εδώ πάω, και έλα εδώ ΑΕΚ. Κάνουν και οι δύο μια προσφυγή στο ΚΑΣ. Ας κάνει ο ένας, αφού ο ΠΑΟΚ που λέει ότι είναι πολύ αδικημένος, πάει στο ΚΑΣ. Δεν αφού μπορεί. Περάσουν όλα τα δικαστήρια εδώ. Δεν τι? Μπορεί. Βάσει του ελληνικού δικαίου δεν μπορείς να πας σε ΚΑΣ για εσωτερική πρόσβαση. Εσείς δεν πήγατε με τον κύριο Σκόρδα? Ήταν άλλο το διαφορετικό πλαίσιο. Άλλαξε ο νόμος πριν από 5 χρόνια. Όχι, προσέξτε, αν πας εναντίον του κράτους, μπορείς να πας. Εναντίον του κράτους θα πάει. Δεν θα μπορείς. Πει ότι το κράτος το δικό μας. Επειδή το λέμε, μα βγαίνει στην Ευρώπη. Λέει, το κράτος είναι βρώμικο, είναι έτσι. Ακούστε λίγο. Να λέμε πράγματα που νομικά στέκουν. Δεν μπορεί να πάει. Αυτό είναι ο νόμος. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο νόμος άλλαξε το 2012. Από το 2012. Μισό λεπτό. Εδώ ο Πούτιν που βρίζει όλη την Ιφίλιο έστειλε τους δικούς του αθλητές να πάνε στο ΚΑΣ. Αυτοί πώς πήγανε? Για ποιο θέμα, κύριε, ποια είναι η αντιδικία? Μπλέκεται διάφορα θέματα. Εναντίον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που τους επέβαλε το ντόπινγκ. Για τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, ποια είναι η αντιδικία? Ποιο είναι το θέμα? Όταν θα περάσουν τα δικαστήρια εδώ, επειδή ναι, ο ΠΑΟΚ βγαίνει και λέει η πολιτεία είναι βρώμικη, το βρώμικο κατεστημένο, θα πάρει όλα τα χαρτιά και ναι, θα πάει να κάνει την προσφυγή στο ΚΑΣ. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε συνεχίζουμε. Καλά. Χαίρετε, καλημέρα στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Από Αθήνα τηλεφωνώ, ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Γεια σου. Ναι, θέλω να πω ένα πράγμα. Και βασικά στον κύριο Τσαρτίδη θέλω να το πω, που είχε πει ότι ο παππούς σου ήταν στο Γοργοπόταμο. Ναι. Τι σχέση έχει ο παππούς? Κύριε Τσαρτίδη, σωστά δεν λέω? Ναι, ήταν όντως. Από εσάς το έχω ακούσει, γι' αυτό... Ναι, ήταν, ρε, τι σχέση έχει ο παππούς μου τώρα ο συγχωρεμένος εδώ και 20 χρόνια? Όχι ο παππούς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί το περηφανευόσασταν όμως, κύριε Τσαρτίδη, το περηφανευόσασταν. Τιμή μου και καμάρι μου είναι, ναι. Μπράβο σας, πολύ ωραία, συμφωνώ 100%. Δεν έχω τέτοιο. Λοιπόν, αν πατήσετε στο Google τη λέξη Άμελας, θα σας βγάλει μια φωτογραφία. Ναι. Αυτή η φωτογραφία, κύριε Τσαρτίδη, ξέρετε τι λέει? Όχι. Λέει, όταν ο λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της τυραννίας, ναι, έχει να διαλέξει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Αυτό σχετικά με το όπλο που εμφανίστηκε στην Τούμπα. Μάλιστα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Επόμενος, χαίρετε. Προφανώς όμως ναι, ο λαός δεν έχει ούτε τζετ, ούτε ξενοδοχεία, ούτε τεράστιες επιχειρήσεις. Καλημέρα σας. Έχει μια διαφορά. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Μια που το γυρίσαμε έτσι, να πω κι εγώ ένα τσιτάτο από αυτά που έλεγε, στον Εδέσ, να πούμε, τον Απολλώνα Νταζέρβα. Ναι, ναι. Μια που το γυρίσαμε στην Κλεφτουριά, να πούμε, και στο Αρματολίκι, έτσι. Δύο πραγματάκια. Το ένα είναι να προτείνω στον κύριο Γραμμένο, που δεν τον έχει ακούσει κανένας εδώ και δύο μέρες. Αλήθεια είναι αυτό. Που δεν είναι, υπάρχει. Έπαθε τίποτε? Έχει κάνει δηλώσεις. Να του πω να βάλει στα γήπεδα. Στο συγκεκριμένο το παραπάνω γήπεδο και στα επίσημα όταν μπαίνει, να βάλει εκείνα τα μηχανήματα που έχουν στα αεροδρόμια που χτυπάνε όταν υπάρχει κανένα τέτοιο, να πούμε. Ναι. Να βάλει κανένα τέτοιο εκεί. Ανιχνευτή μετάλλων. Ναι, ανιχνευτή μετάλλων, μπράβο. Και κάτι άλλο, επειδή σας ακούω όλους, κύριε Τσορμπατζόγλου, και εσάς και τους δικούς σας, για το δίκαιο του αγώνα σας. Αφού λοιπόν πιστεύετε ότι έχετε τόσο δίκαιο και για την προηγούμενη απόφαση κάνατε δύο συλλαλητήρια, γιατί δεν κάνετε τώρα ένα γιγάντιο συλλαλητήριο για την αδικία που τραβάτε? Για να δούμε αν σε αυτό το συλλαλητήριο θα έχει πάνω από 1000 άτομα και ο μέσος όρος ηλικίας θα είναι 16 χρονών. Τι λέτε εσείς?
Κάνω λάθος. Ότι έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ και κέρδισε το παιχνίδι και δεν το δώσανε. Με έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ, κύριε Τσορμπατζόγλου. Τι έκανε, στην πρόβλεψή σου. Το Κουεμάχα έβαλε γκολ, αλλά κανείς δεν λέει για τον γκολ του Κουεμάχα. Για την Μπούκα λέγαν όλοι. Στην πρόβλεψή σου. Θα δούμε τι θα γίνει. Κάντε ένα συλλαγητήριο τώρα. Τώρα. Διοργανώστε ένα συλλαγητήριο αυτές τις μέρες. Έγινε, καλημέρα. Επόμενος, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δημήτρη, εγώ για το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι δώσαμε πάτημα σε όλους αυτούς που ήταν ανύπαρκτοι μέχρι τώρα να βγαίνουν και να μιλάνε και να λένε και να λένε. Ναι. Δώσαμε πάτημα στους από κάτω, ο ένας έχοντας παλιότερα πρόεδρος όπως ο Μάκαρος, όπως ο Γιδόπουλος, όπως η Χιλιδιό, ο άλλος με Κοσκοτά, Σαλιαρέλη, Κόκαλη και Μαρινάκη, ο άλλος με τον πατέρα, με τον Βαρδινογιάννη, έγιναν άγιοι ξαφνικά. Ή από εδώ πάνω βέβαια ήξεραν, χαίρονται γιατί ήξεραν να, ήξεραν να φυλάγονται αυτοί. Όχι, δεν ήταν, τα καλύπταν αλλιώς τηλεοράσεις. Αλλά εδώ πάνω τώρα δώσαμε πάτημα και σε όλους αυτούς τις ομάδες ασανσέρ που έχουμε εδώ πάνω. Εντάξει, να βγουν καλά κάνουν και χαίρονται. Οι ομάδες ασανσέρ είχαν κανένα τέτοιο παράγοντα, φίλε. Όχι, γιατί είπες για τους κάτω. Για τη χαρά σας λέω. Ενώ εσείς στην Καλαμαριά κλαίγατε, όταν πήγατε και έπαιζε Καλαμαριά ΠΑΟΚ, πήγατε και κλαίγατε που θα πέσει ο Άρης. Τι υποκρισία είναι αυτή, ρε φίλε. Ρε φίλε, τόση ώρα τι λες. Ομάδα ασανσέρ είπες. Μας προσβάλλεις και αυτό είναι να μιλήσεις. Χρήσανθε, είναι αγένεια να φωνάζεις. Χρήσανθε, επειδή έχεις το μικρόφωνο. Εγώ είμαι αγενής. Είναι αγένεια, Χρήσανθε. Μαρία, ο κύριος είναι ευγενής που μας είπε ομάδα ασανσέρ, ενώ εμείς είμαστε αγενείς. Δεν νομίζω να σε πρόσβαλα κάπου εσένα προσωπικά. Εσύ σε μένα αυτό που κάνεις είναι αγένεια. Φυσικά, να σου πω κάτι. Ο Άρης και ο Ηρακλής θα γίνουν ασανσέρ. Όταν ο Παμπορίδης Δευτέρα βράδυ σε σώζει και κρατά τον Σάντος εκείνο το 1-0, το αλητία, η πιο αλητία διαιτησία που έχει γίνει. Έτσι είναι, ντε. Ναι. Ωραία, είστε δύο με το μικρόφωνο και φωνάζετε. Συνεχίστε. Ναι, πες, μα δεν θα γίνω ασανσέρ. Δεν θα γίνω, γιατί τα μεθοδεύεις όλα. Τον Μπαμπορί δεν είναι ασανσέρ. Με βέβαια, βέβαια Δημητρή, τα μεθοδεύει όλα. Γιατί εκείνο το βράδυ ανέφευγε ο Καρπουζάς, διαλυότανε ο ΠΑΟ. Διαλυότανε ο ΠΑΟ το βράδυ εκείνο εκεί. Έχεις όνειρα να διαλυθεί ο ΠΑΟ. Με διαιτησία 80-20. Με διαιτησία 80-20 αλητή. Πες φίλε για να κλείσουμε, πες. Μα δεν με αφήνουν, Δημήτρη. Δηλαδή παίρνω και μετά. Πάμε, σ' ακούω τώρα, σ' ακούω. Δεν σ' αφήνουν, ρε φίλε. Πέντε λεπτά μονόλογο έκανε. Μάριε, όχι, Χρήσανθε. Ούτε ένα λεπτό δεν μίλησε. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν θα είσαι πάντα να λες πράγματα που δεν ισχύουν. Να. Σε παρακαλώ, δεν μίλησε. Τι είπα που δεν ισχύει. Τι είπα, φίλε. Φίλε μου, για πε μου κάτι. Έλα, τελειώνουμε. Πε μου κάτι που είπα που δεν ισχύει. Ότι μιλούσε πέντε λεπτά. Πε. Και κάτι άλλο, Χρήσανθε. Παρακαλώ. Πολλά ξέρεις, ναι. Και το δέχομαι ότι ασχολείσαι πολύ, αλλά επειδή μιλάς για τους νόμους, αν υπήρχαν νόμοι Μάριες Χρήσανθε σε αυτό το κράτος, δεν θα αφήναν τον πρόεδρό σου να είναι στην ομάδα, έχοντας 1.400 υπαλλήλους. Τι σχέση έχει, ρε φίλε, αυτό. Σε ομοιρία. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Τι σχέση έχει αυτό που λες. Τι σχέση έχει αυτό. Και σε αυτόν τον χρωστάει 29 εκατομμύρια ο Μαρινόπουλος. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε. Καλημέρα στον επόμενο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ναι, φίλε. Όνομα και ομάδα. Ναι, όνομα και ομάδα, φίλε. Εγώ δεν μιλάω. Ναι, φίλε, ναι, όνομα και ομάδα, πες. Παύλος, ο Παύλος είμαι πάλι από ΑΕΚ, από Αθήνα. Παύλος ΑΕΚ από Αθήνα, ναι. Αθηναίος, ναι. Πάμε, Παύλο. Να σας πω. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το δύσμηρο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε οι φάσεις θέλουν να τα αφήσουν να μείνει όρθιο. Ναι. Δηλαδή στο 89 αυτή η φάση, δηλαδή να διαλύσει το σύμπαν. Ούτε οι φάσεις μας θέλει να το δούμε μια φορά, ρε παιδί μου, να πάει λίγο καλά το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια φάση προκύπτει μία στα 100, δηλαδή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, έτυχε και αυτή στο 89, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορούσε να τύχει λίγο νωρίτερα. Ξέρω εγώ, μήπως γίνει κάτι και τα βρουν εκεί στο ημίχρονο. Πάνε και φωνάξει ο Σαββίδης να πει ότι κάνει κάτι. Όχι, άμα ήταν στο 60. Αν ήταν στο 60, πιστεύω και εγώ δεν θα υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις από όλους. Θα το μετρούσε και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Όχι, μπορεί να τα κύρωνε. Όπως τότε που τεγόταν ο goalkeeper σου και τα βρήκανε. Έπεσε φίλη μας το. Δηλαδή αυτό σου λέω, ούτε οι φάσεις θέλουν το πρωτάθλημα να προχωρήσουν. Τα αποσυρίγω στην άλλη, το βρίζαν το σπίτι. Το σύριγο την άλλη μέρα το πρωί. Το βρίζαν το σπίτι, ναι. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω τώρα για τη φάση offside. Καταρχήν, η φάση για μένα, άποψή μου, έτσι. Αν το έδινε σαν να εξής, έβριζα. Έκανα, αλλά δεν μπορώ να πω και τίποτα. Ναι. Θα έβριζα σαν να εξής, γιατί μπορούσε να το δώσει, αλλά και που δεν το έδωσε δεν τρέχει και μία. Το ίδιο ισχύει και για μένα για τους παοξίδες. Ναι. Θα έβριζαν, θα κάνανε και δεν θα τελείω τίποτα. Και γι' αυτό δεν έγινε τίποτα και από τον κόσμο, να πούμε, γιατί αυτό το πήρε και έτσι. Αυτή είναι και μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν δύο μάτς
που υπάρχει στο ένα μεμονωμένο περιστατικό και στο άλλο δεν έχει καμία εμπλοκή ο κόσμος. Ναι. Και ειδικά οι οργανωμένοι που πάντα τους στείλουμε στο απόσπασμα όλων των ομάδων. Στο άλλο τι εμπλοκή έχει ο κόσμος. Είναι από τον κόσμο αυτός. Τι είναι ο διοικητικός παράγοντας, είναι αυτός που το πετάει. Καλημέρα, τελευταίος. Όχι, τρεις περιμένουμε, τελευταίος. Άλλοι τρεις είναι. Ναι, πάμε. Έχει ώρα, πάμε. Έλα. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε, όνομα και ομάδα. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν μπαίνει ένα κανονικό γκολ, κανονικό και μετράει, ποια είναι η πρώτη κίνηση του επόπτη? Να πάει στη σέντρα. Μάλιστα. Όταν μπήκε το γκολ στο 89, ο επόπτης τι έκανε? Πήγαινε στη σέντρα. Ο διαιτητής έδειξε σέντρα. Ομοίως έδειξε σέντρα. Ναι. Το γκολ ποιος το ακύρωσε λοιπόν? Μετά σταμάτησαν και οι δύο και πήγαν να μιλήσουν. Ναι. Ο Θεός. Αφού φωνάζανε. Άρα σε... υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ο επόπτης και ο διαιτητής μπαίνει γκολ και τρέχουν στη σέντρα ταυτόχρονα. Ναι. Και αυτοί οι ίδιοι δύο άνθρωποι μετά που κατοκυρώνουν το γκολ, ναι, και οι δυο τους κάνουν σύσκεψη και αποφασίζουν ότι το γκολ είναι άκυρο, αυτό συνέβη. Και μετά ξανακάνουν σύσκεψη και, ναι, λένε ότι είναι έγκυρο. Ναι. Όχι, 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 με ενδιαφέρει εντός αγωνιστικού χώρου. Ναι, αυτό κάνανε. Ναι. Τρέχουν στη σέντρα. Πρώτη φορά, το είδες αυτό. Πώς γίνεται, η ερώτηση πρώτη είναι. Πώς, ναι, γίνεται δύο άνθρωποι να τρέχουν στη σέντρα, ναι, επόψη και διαιτητής, να κατοκυρώσουν ένα γκολ και μετά από λίγο τι άλλαξε τη γνώμη τους? Το πέσιμο των παιχτών της ΑΕΚ. Η πίεση της ΑΕΚ. Η πίεση της ΑΕΚ. Άρα. Οι πιέσεις της ΑΕΚ άλλαξαν την γνώμη των δύο αξιωματούχων, του επόπτη και του διαιτητή, που κατοκύρωσαν τον γκολ, ναι, στο 89. Ναι. Γι' αυτό έκανε την μπούκα ο άλλος. Α, εντάξει. Αν τον γκολ... Να τελειώσω. Δεν είπα αν έκανε καλά ή σωστά. Ναι, ναι. Αν τον γκολ λοιπόν ο διαιτητής το ακύρωνε από την αρχή ο επόπτης, δεν θα τρέχει τίποτα. Ούτε χαμάτα είναι. Πώς γίνεται οι δύο αξιωματούχοι, πώς θα δικαιολογηθούν όταν και οι δυο λένε γκολ και πάνε σε σέντρα? Δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Πώς γίνεται να αλλάξει τη γνώμη? Εδώ φίλε μου έχουν δικαιολογηθεί. Άκουσε με λίγο. Ένας παίχτης έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά? Ναι, πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές. Να έχουν πάει στη σέντρα και να το αλλάξουν. Και διαιτητής να συμφωνούν. Χωρίς βαρ και με τις κληρονομίες. Επίσης και διαιτητής να συμφωνούν να κατοκυρώνουν γκολ και να αλλάζουν και οι δυο από πιέσεις ποδοσφαιριστών. Πότε έχει ξαναγίνει? Και μετά ξανααλλάξαν κιόλας. Έχουν τελειώσει αυτοί. Έχουν φύγει. Πότε έχει ξαναγίνει στα χρονικά? Άρα δεν άλλαξαν από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Από πού άλλαξαν? Άλλος μπήκε. Ποιος? Ενδιάμεσος. Ποιος μπήκε? Φυλάκια και τα λέμε. Ποιος? Να είσαι καλά, καλημέρα, αδερφέ. Είπε, ήταν ο Μενσανίδης με ένα ανεμόπτερο από πάνω. Περιμένουν άλλοι δύο. Περιμένουν άλλοι δύο, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο τέταρτος. Μιλάει ο τέταρτος. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις? Είμαι ο Γιώργος από Παραδείσου του Άρη. Κλείσε ραδιόφωνο. Κλείσε τη συσκευή που ακούσε, Γιώργο. Θέλω να πω τρία πράγματα. Πάμε, πρώτον. Πρώτον, Χρήστα, αν θέλεις, κορυφή. Μ' αρέσει να σε ακούω 24 ώρες 24ωρο, αν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Σε τι είναι κορυφή? Στα φροντιστήρια? Σε όλα, σε όλα. Στα σουτζουκάκια απέναντι στο Χαριλάου. Είναι κορυφή και σαν δημοσιογράφος στα πάντα. Ωραίος. Είναι κορυφή. Ναι, ωραία. Συνέχισε, Γιώργο. Τον στεναχωρεί τον Ασλάμα τώρα με αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όχι, εγώ τον ημνούσα. Σάββατο βράδυ τον ημνούσα μία ώρα. Πλάκα, ναι, πάμε δεύτερο. Πάμε, Γιώργο, δεύτερον. Χρήσανθε, δεύτερον. Είσαι κορυφή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε. Δηλαδή. Θεός χωρίς τη βγήκε δημοσιογραφία, το έλεγε αυτό. Ωραία, και τρίτον, εύχομαι ολόψυχα στο εντυμότο σωματείο της ΑΕΚ την κατάκτηση του παλήματος και του κυπέλλου Ελλάδος. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλά, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στο τελευταίο. Μ' ακούτε? Ακούμε. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Ιβάν Παοξής. Ιβάν, ο πατός του Πάοξ. Σε ψάχνουνε. Σε ψάχνουνε. Ακούτε λίγο, παιδιά. Ναι. Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα ποδοσφαιρικά. Ναι, ποδοσφαιρικά. Υπάρχουν δύο διαιτητές. Ναι. Μπαίνει γκολ που σημαίνει ίσον πρωτάθλημα για τον Πάοξ. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί έχεις δύο μάτς δύσκολα. Κατευθύνονται προς τη σέντρα. Στη διάρκεια του ταξιδιού που πάνε για σέντρα, ναι, σταματάνε και αποφασίζουν να ακυρώσουν τον γκολ. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος κοιτάζει ένα στον εαυτό του στις κερκίδες. 40.000 ζευγάρια μάτια και άλλα 3 εκατομμύρια που βλέπουν την τηλεόραση. Καλά, 40 όχι. Για να μην μπει ο κόσμος μέσα, τρελαίνεται ο Σαββίδης και μπαίνει ο ίδιος μέσα. Που σημαίνει ότι χάνω πρωτάθλημα, παιδιά. Να κάνω μια ερώτηση, θέλω στον Ασλάμα. Ναι, πάλι καλά. Εσύ ρε Σιμάρια. Ναι. Αν δεις μπροστά στα μάτια σου να σε πηδάνε τη γυναίκα, τι θα κάνεις?
Τη δικιά μου τη γυναίκα. Είχα κανόμαλο και θα βλέπεις, θα παρέμβεις. Ναι, όχι, προς Θεού μακριά από μένα, γιατί το ξέρω, μη τώρα ρίχνεις αλάτι σε πληγή, έγινε πρόσφατα. Στο ποδόσφαιρο πες, για το ποδόσφαιρο. Καλά, έχει δίκιο. Και τελειώνω, θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό. Έτσι, εξωποδοσφαιριστικό είναι. Μήπως, δεν είναι κανένα κορόιδο Σαββίδης. Σαφώς. Έτσι. Επειδή έχει το έλεγχο σχεδόν της Βορείου Ελλάδος όλη και χτυπάει τα καρτέλ των Αθηνών, μήπως πήρε εντολή να μπει μέσα για να γίνει κάτι, κάτι λένε. Εγώ αυτό ρωτάω. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, δεν ξέρουμε. Δεν είναι κανένα κορόιδο Σαββίδης, να το θυμάστε. Έγινε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Διαβάζω μήνυμα θαλαμοφύλακα, ο παντού του ΠΑΟ και ολοκληρωμένο του 063 είναι ο Γέστε 7. Ο θαλαμοφύλακας λέει: είσαι τραγικός να λες αυτό το goal offside. Προφανώς γιατί μπακάλικα παίρνει τον κανονισμό. Επηρεάζει ο Μαουρίτσιο ποιον. Κερδίζει πλεονέκτημα σε σχέση με ποιον. Θαλαμοφύλακα, γιατί μπαίνει εκεί ο Μαουρίτσιο. Για το καλό της ΑΕΚ. Για το καλό του Μπάρκα, γιατί μπαίνει εκεί και δεν μένει πίσω, να μην χωθεί εκεί. Τι λες, ρωτάω εγώ. Τι λες, όπου θέλει να πάει. Γιατί, λοιπόν. Άμα βρει την μπάλα offside, όπου θέλει να πάει. Επηρεάζει λοιπόν. Κανένα δεν επηρεάζει. Κοίταξε, επηρεάζει το Σιμώες. Διότι αν δεν υπάρχει άσε. Εκεί, ο Σιμώες μπορεί να βάλει το ποδαράκι και να διώξει, ρε φίλε. Και κλείνει λέγοντας, βάζει το χέρι σου στη φωτιά ότι δεν τον καλύπτει ο Μπακασέτας. Όχι. Άκου λίγο. Αυτό το ξαναδώ. Να το ξαναδώ. Δεν τον καλύπτει ο Μπακασέτας. Αλλά ναι. Μάλλον όχι. Άκου όμως να σου πω κάτι. Άκου λίγο. Ναι. Όλη η αλήθεια για τον γκολ, παρόλο που δεν είναι τον γκολ το θέμα, άσχετα αν θέλουν να το πάνε επικοινωνιακά εκεί και το καταλαβαίνω. Ναι, και εγώ εκεί θα το πηγαίνω. Σαφώς και δεν είναι τον γκολ. Δεν τον να πω το εξής, θα το ξαναπώ. Το είπα χθες. Απλά επειδή υπάρχει μια ένταση χθες, το ξαναλέω σήμερα. Αυτό για να είμαστε δίκαιοι. Δεν το συνηθίζουν να το κάνουν οι συνάδελφοι. Ο Δημήτρης το κάνει περισσότερο σε σχέση με άλλους. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι. Αυτό το γκολ Μάρι είναι ένα γκολ. Και με βάση και την κρισιμότητά του. Το οποίο αν το βάλω εγώ και μου το ακυρώσω, θα ουρλιάζω. Αν το δεχτώ και δεν το ακυρώσουν, πάλι θα ουρλιάζω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ανάλογα με το αν είσαι ΠΑΟΚ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, παίρνεις θέση, ΑΕΚ, παίρνεις θέση για το συγκεκριμένο γκολ. Οτιδήποτε άλλο, εγώ το θεωρώ υποκριτικό. Ναι. Και γι' αυτό έβαλα και τον γκολ. Δεν είναι μόνο τον γκολ. Τι είναι άλλο. Είναι και το κατακύρωσε. Η διαιτησία του Δημήτρη, σου ξαναείπα, υπάρχουν κόκκινοι, ειδικά στο Μάτος. Ο Μάτος δεν έχει κάνει χειρότερο παιχνίδι. Γιατί από το 20 έχει ήδη τρεις κόκκινες που του έχει χαρίσει. Τι λες, μωρέ. Τι λες, καλά, δύο. Συγγνώμη. Δύο. Μία απευθεία στο 4. Για μένα μία. Μία απευθεία στο 4. Και άλλη μία, Μάρια. Σαν δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη. Sorry, συγγνώμη. Βέβαια. Νόμιζα είπες δύο κόκκινες απευθείας. Να, εντάξει, οκ. Okay. Έτσι ναι. Και γι' αυτό δεν έχει κάνει μετά ούτε μία φάση ο Μάτος. Πατάει και το τσιγάρο και αυτό είναι. Και αυτό είναι η τρίτη. Συγγνώμη, αυτό είναι η τρίτη. Πατάει το τσιγάρο, το σβήνει το τσιγάρο. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Το είδες, Τζόνι, το τσιγάρο που αυτό, Δημήτρη. Πάνω στην κοιλιά του. Αν αντίπαλος έκανε αυτά που έκανε ο Μάτος, θα ουρλιάσατε. Άσε μου. Δυστυχώς, έτσι λειτουργούμε όλοι. Βάζω και εμένα μέσα. Απλά εγώ το παραδέχομαι. Εσείς δεν το παραδέχεστε. Αν η φάση ήταν ανάποδα, θα λέγατε ότι είναι offside. Ο Λιβάγια που είχε βγει για αλλαγή, που σπίδιξε πάνω από την μπάλα. Δεν θα λέγατε πήγε να την αποφύγει, θα λέγατε πήγε να κάνει τακουνάκι. Δυστυχώς αυτό το κάνουμε όλοι. Άλλοι το παραδέχονται, άλλοι όχι. Αντιλαμβάνομαι τη σημασία, καταλαβαίνετε ότι γίνεται, αλλά ελάτε λίγο και στη θέση του Αριανού που προσπαθούσε να βρει να πιαστεί από κάπου στο Άρης Ηρακλής με αυτά που γινόταν και εσείς κοροϊδεύατε. Έτσι είναι. Όταν είσαι στη δύσκολη, προσπαθείς να πιαστείς από κάπου. Τώρα όχι, το όπλο δεν το έβγαλε, όχι, δεν φορούσε τον μπουφάν, ακούω και τα αστεία, ήταν φωτομοντάζ. Όχι, άλλο άκουσα το. Είχε βγει λέει, πριν να επιθεωρήσει λέει, το τερκί και από εκείνη οι φωτογραφίες και τις δώσανε μετά. Ο καθένας λέει ό,τι να είναι τώρα. Ναι. Φυσιολογικό ναι. Είναι. Δημήτρη, ανέβα τελευταίο μήνυμα το και κλείνουμε. Τελευταίο ένα μήνυμα χρωστάμε μόνο, είναι του Γέστε 7. Ανέβα λίγο για να το δούμε ολοκληρωμένο. Ανέβα λίγο. Ο Ντάλτον το διάβασες. Αυτό θέλω να διαβάσω, βρε. Και είναι η συνέχεια. Ανέβα λίγο, βρε, να το διαβάσω. Δεν έχει νόημα έτσι ολοκληρωμένο. Όχι, εννοώ. Λίγο ακόμη. Χαζώσε, ρε. Πού είναι το 060. Ρε, εσύ, Γέστε 7. Πού είσαι, λοιπόν, να το. Amber Alert. Χάθηκε ηλικιωμένο στην Κυριακή. Η συνέχεια ήρθε. Α. Από την περιοχή της Τούμπας. Φοράει γκρι μπλούζα και τζιν παντελόνι. Πάσχει από μανία να πάρει το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο. Συστήνεται ως Τζον Ντάλτον, φέρει πιστόλι και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Υπογραφή Γέστε 7. Ο παδός του Ολυμπιακού, γέννημα θρέμα του Αθηνικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Ναι, αλλά είναι και πιο έξυπνος ο. Ιστερόγραφο, Rashford is red like United. Είναι λάθος ο μήνυμάς εδώ πέρα. Είναι like Manchester, Rashford is red. Ο πιο ταλαντούχος επιθετικός στον πλανήτη Γη, ποδοσφαιριστής στην ηλικία του. Είναι 20.5. Ποιος είναι ο άλλος, να μου το πει κάποιος. Ο Μήτρογλου Κώστας ήταν, αλλά μεγάλωσε. Αυτό του το λέει Τζον Ντάλτον είναι τιμητικό. Μάρκος διότι Ράστον. Ο Τζο είναι ο έξυπνος. Ναι, από τους Ντάλτον.
Ο Άβαρελ είναι ο Χαζομπιστός. Ο Άβαρελ, ναι. Μισώθηκε κανείς εδώ πέρα έξω τώρα και αλλάξει νόμη. Και πίσω όχι καλά το λέει αυτός. Λέω πολλά, μήπως γίνει τώρα, μην γίνει κανένα σκηνικό. Σε τι σχέση είδα, αγόρι μου. Μήπως έρθει κανείς και πει, τον είπες πιο έξυπνο, πιο βλάκα, τον είπες δηλαδή αυτό. Πιο βλάκα, έξυπνο τον είπες. Α, τον λες έξυπνο, εντάξει, τέλος, οκ. Καλά, είσαι καθυστερημένος. Ναι, εντάξει, οκ. Ωραία, δεν είμαι καθυστερημένος, όχι. Είσαι μάλλον καθυστερημένος. Λέω, ο Τζον Ντάλτον ήταν ο πιο έξυπνος από τους τέσσερις. Και πραγματικά έξυπνο ήταν αυτός που πάντα έβλεπε ότι ο Λούκι Λουκ έρχεται κτλ. Αν και το τέτοιο είναι με Λούκι Λουκ να έπρεπε να το κάνεις. Τζόνι, πες τη Μαρλίζα να φέρει τα ονόματα να βγάλουμε νικητή, γιατί γίνεται χαμός με τη λίστα. Ακούς, ναι. Με το Λούκι Λουκ έπρεπε να το κάνεις τώρα. Τι να κάνω, πώς θα το κάνω. Το λογοπαίγνιο. Διότι ο Λούκι Λουκ λέει μπαμπαμ, Λούκι Λουκ. Μπαμπαμ, Λούκι Λουκ. Πολύ Μαριλής. Πω, πω, τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Το μπαμπαμ, Λούκι Λουκ δεν είναι πάρα πολύ ωραίο ως τραγούδι. Μην το συνδέεις τώρα με αυτό το. Ναι, βρε. Θα έρθει τώρα ο τέτοιος, θα έρθει εδώ. Ο Δημητριάδης έρχεται. Έρχεται τώρα εδώ να. Και τι κάνω, κλήρωσα κάνω, ρε φίλε. Τι κάνω, βρίζω, μη χειρότερα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την Τρόικα για την τρελή συμμετοχή στον σημερινό διαγωνισμό. Για τα γυαλιά ηλίου ή γυαλιά πρεσβειοποίηση. Ναι, όσοι δεν κερδίσατε όμως, πάτε να πάρετε κανένα γυαλί από το Opticon Express. Ναι, απλά, απλά. Τζόνι, πες ένα νούμερο από το 1 έως το 38. Βλέπεις τεράστια συμμετοχή τώρα που ανοίγει ο καιρός, πόσο ψυχολογικά ο κόσμος συνδέεται με τέτοια πράγματα. Είναι και τα μηνύματα, φίλε. Είναι και τα μηνύματα. Άλλο κούτρα τηλέφωνο κάνει ο άλλος. Εντάξει είναι. 1.25 δεν είναι, 1.23. 1.24. Ωραία. Ωραία, είπε νούμερο ο Τζόνι, ο νικητής, είναι ο Κοσμάς Τρουτέλης. Επαναλαμβάνουμε όνομα Κοσμάς, επώνυμο Τρουτέλης, τάφρο όμικρον ύψιλον. 38 συμμετοχές είχαμε, ο Τρουτέλης ο Κοσμάς είναι ο νικητής, θα πάρει ή γυαλιά ηλίου ή γυαλιά πρεσβειοποίησης, ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Συναντιέται ο υπουργός σε λίγο τώρα φίλε με τη διοίκηση της Super League. Και είναι δηλαδή από την άλλη πλευρά της διοίκησης της Super League, αυτός ο οποίος διώκεται σε βαφόν κακουργήματος για θέματα του ποδοσφαίρου, διώκεται, δεν είπαμε ότι είναι ένοχος. Ποιος δηλαδή. Ο Γκαγκάτσης και συζητάει αυτός για το καλό του ποδοσφαίρου με τον υπουργό. Και εσύ δεν θα βρεις λύση. Είσαι έτοιμος να βγεις. Άντε από εδώ, ρε. Είσαι έτοιμος να βγεις από τα ρούχα σου. Άντε από εδώ. Το λάπτοπ. Άντε. Πω, πω. Άντε. Έτοιμος να. Εξεμάνει. Άντε και μου λένε για ποδόσφαιρα και τέτοια. Άντε. Εξεμάνει. 132 χρόνια. Πω, πω. Άνοιξε ο ασκός του Ιόλου. Κλείνουμε. Κλείνουμε, τέλος. Κλείνουμε, τέλος. Τέλος, κλείνουμε. Τέλος, τέλος. Ακολουθεί εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Έτσι, η φωνή της αλήθειας, ασπρόμαυρης. Τζόνι Ζάτς, ευχαριστούμε παλικάρι, να είσαι καλά.